Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης μαζί μας για μια ακόμα φορά. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης επίσης για μια ακόμα φορά. Και ο κύριος Ξεκαλάκης. Καλησπέρα, Στέφανε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εσείς είστε στο βόρειο τομέα, υποψήφιος. Εσείς είστε στο βόρειο τομέα. Βεβαίως. Εγώ για την ώρα ζω στο νότιο τομέα. Εκεί θα βάλετε υποψηφιότητα. Περιμένουμε τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Δεν έχετε συνονοηθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είστε και φίλοι. Δεν έχει σημασία. Λειτουργεί το κόμμα θεσμικά. Πώς είπατε? Λειτουργεί το κόμμα θεσμικά. Καλή επιτυχία σε όλους. Όλη μέρα. Ναι. Όλη μέρα. Εντάξει. Okay. Στα πρόσωπα. Τι είπατε, κύριε? Καλή επιτυχία και στον κύριο Ξεκαλάκη και στον κύριο Κερίδη. Εσάς σας κόβει για τον κύριο Ξεκαλάκη? Το συμπαθώ. Α, εντάξει. Θα ήθελα να είμαστε στο μέλλον μαζί σε μια ομάδα συμπολίτευση εκεί στη Βουλή. Και ο κύριος Κερίδης είναι συμπαθής ως παρέα. Είναι αδιανόητο να βρεθώ μαζί του σε ίδιο χώρο, αλλά είναι συμπαθής. Βρίσκεσαι στην ίδια περιφέρεια. Είναι συμπαθής στο κοινοβούλιο και είμαστε και σε εκδηλώσεις μαζί. Εντάξει, είναι μια συμπαθή. Επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερος από όλους εσάς, αυτά τα έχω ακούσει, ξέρετε, πόσες φορές και στο τέλος γίνεται. Εγώ τα εννοώ, τι να σας πω τώρα. Καλά, εντάξει, και άλλοι τα εννοούσαν. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Ξεκαλάκη, θα ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχαριάδη. Επειδή έγινε η κηδεία του Θεός Βασιλέα της Ελλάδος Κωνσταντίνου, κινδυνεύει το πολίτευμα, κύριε Ζαχαριάδη? Είναι απολύτως καθαρό, δεν κινδυνεύει το πολίτευμα. Εντάξει, έχουμε μια εδραιωμένη δημοκρατία. Εντάξει, μια όρημη δημοκρατία, έχουμε, έτσι. Έχουμε μεγάλη διαδρομή και πιστεύω ότι είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού, όχι το 2023, αλλά το 1974, με το δημοψήφισμα, ο βασιλιάς να φύγει βασιλιάς. Λέμε τέος βασιλιάς. Γιατί είναι τέος ο βασιλιάς, αλήθεια? Εγώ ρώτησα τον κύριο Μπαμπινιώτη πριν πω εδώ και μου είπε τέος. Ο βασιλιάς της Ελλάδας κηρύχθηκε έκπτωτος. Ναι. Εξέπεσε του αξιώματος. Καλά, τώρα όπως και αν τον πείτε, βασιλιάς δεν είναι. Οι τώρα... κυβερνήσεις. Ναι. Καλά, τώρα έχει φύγει από την ζωή. Όχι, και να ήταν οικογένειας, στη ζωή και όσο ήταν βασιλιάς δεν ήταν. Πρέπει όμως καμιά φορά, δηλαδή, εγώ πιστεύω, ρωτάνε οι νεότεροι, γιατί ρε παιδιά αυτό ήταν τέος? Έχουν όλες οι χώρες. Ξέρετε τι σημαίνει τέος? Ξέρετε τι σημαίνει? Ναι. Τι σημαίνει? Πείτε εσείς. Όχι, εσείς το θέτετε, εγώ το θέτω. Εγώ πήρα πριν από όλες. Ότι έχει τελειώσει. Όχι, ο τέος είναι ο προηγούμενος βασιλιάς. Ναι. Αυτό ο προηγούμενος σε σχέση με ποιον? Με άλλον αν έρθει, ποτέ. Α, δεν υπάρχει επόμενο. Λοιπόν, δεν υπάρχει επόμενο. Όχι, ρωτήσαμε τον κύριο Μπαμπινιώτη, είσαστε μπροστά. Πήρα τον κύριο Μπαμπινιώτη τηλέφωνο και τον ρώτησα, γιατί εγώ θέλω να είμαι ακριβής. Λοιπόν, κύριε Αυτό Κερίδη... Αυτό το οποίο κινδυνεύει... Όχι, εντάξει, το είπατε, δεν κινδυνεύει το πολίτευμα. Ναι. Εντάξει, τελεία. Αυτό το οποίο κινδυνεύει νομίζω ότι είναι η φυσιογνωμία ενός τμήματος του πολιτικού μας συστήματος, εντάξει, σημαντικού. Μάλιστα. Λοιπόν, η ταυτότητα, νομίζω, της νέας δημοκρατίας. Μα για το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάτε. Θα ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Δεν παρέμβαινα γιατί... στα εσωκομματικά. Αφήστε να ρωτήσω. Για το πολιτικό σύστημα. Να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Έδωσε χώρο σε ακραίες φωνές και ακραίες απόψεις. Κύριε Κερίδη, στο κόμμα σας υπήρξαν φωνές οι οποίες φαίνεται ότι είναι φιλοβασιλικές οι φωνές αυτές. Αγνοούν προφανώς τα Ιουλιανά. Αυτά είναι, γιατί είδα νέους ανθρώπους εγώ εκεί που είδα στην τηλεόραση, δηλαδή κάποια στιγμιότυπα. Αγνοούν τα Ιλιανά, αγνοούν την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου που είχε πάρει τότε 52,8%. Το θυμάμαι καλά. 52,8% είχε πάρει ο Γεωργίος Παπανδρέου. Βέβαια ήταν ένα κόμμα, η Ένωση Κέντρου τότε, που ήταν... Ακριβώς το λέγεται το όνομά του. Ήταν μια πολλά σύμπραξη. Μια σύμπραξη με πολύ διαφορετικές ιδεολογικές προσμίξεις. Δεν έχει σημασία. Προτιμήθηκε από τον ελληνικό λαό. Ναι, αλλά έχει σημασία η συνέχεια του, κύριε Ξεκαλάκη. Για να μιλάμε για την ιστορία τώρα και δεν μιλάμε για τις πολιτικές μας προτιμήσεις. Και φάνηκε να έχετε διάφορα έτσι, τέτοια περίεργα. Και ο βουλευτές σας που πήγανε. Ναι, ποιο σχόλιο θα ήθελα να μας κάνετε, ένα σχόλιο μάλλον θα ήθελα να μας κάνετε. Καταρχάς να σας πω ότι η εικόνα που εξέπεψε σήμερα η χώρα ήταν θετική. Ήταν μιας δημοκρατίας με αυτοπεποίθηση, η οποία τιμά το παρελθόν της, δεν το αντιμετωπίζει φοβικά. Σε μια τελετή η οποία ήταν διακριτική, σοβαρή, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, δεν υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές ακρότητες. Έκλεισε ένα κεφάλαιο. Δεν είχαμε υπερβολές. Έτσι, της ιστορίας μας. Και έδειξε η δημοκρατία μας την αυτοπεποίθησή της, το πόσο ισχυρή είναι, συμπεριληπτική και θα σας έλεγα και μεγάθυμη.
Τώρα, είπατε δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν οι φιλοβασιλικοί, ένα μικρό κομμάτι στο εκλογικό σώμα που φθήνει από εκείνο το αρχικό 30% του δημοψηφίσματος το 1974. Η Νέα Δημοκρατία στο απότερο παρελθόν της ως καταγωγή προφανώς περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και την φιλοβασιλική και την αντιβασιλική, με κορυφαία βεβαίως έκφραση τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ήταν αυτός ο οποίος έλυσε το πολιτιακό που ταλαιπώρησε τη χώρα για περίπου 70 χρόνια ήδη από τον πρώτο Κωνσταντίνο τη δεκαετία του 1910, και βεβαίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, ο οποίος, αν είναι κανείς να κάνει το οικογενειακό, να πούμε, δέντρο της οικογένειας, προέρχεται από την βενιζελική παράδοση. Πάμε στο κόμμα σας, ας πούμε. Λοιπόν, και είναι γιος ενός αποστάτη, έτσι, υπάρχουν για να μην αυτά, θέλουμε να μιλήσουμε για την ιστορία. Κοιτάξτε τώρα, αυτές... Που έλεγε και το δημοψήφισμα ΑΦΕΡ. Αυτές οι κουβέντες... Καλά, δεν είναι νομίζω ενδιαφέρει για τώρα. Όχι, κανέναν. Γιατί δεν ενδιαφέρει. Γενικά το θέμα είναι αδιάφορο. Κοιτάξτε, με τσιτάτα, όταν μπαίνουμε με ιστορία, στην ιστορία μας... Άμα θέλετε, συγγνώμη κύριε Μεσχέδη, αν θέλετε να μιλήσουμε για ιστορία, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να ξεκινήσω από τα Ιλιανά, θα ξεκινήσω γιατί ήθελε να πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου το Υπουργείο Άμυνας και όχι ο Γαρουφαλιάς, ήταν και φίλος του. Να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, αυτά δεν μας οδηγούν στο αύριο. Το βέβαιο είναι ότι αυτά τα ξέρουμε, με συγχωρείτε, αυτά τα ξέρουμε, έληξε παράσταση, ενώ με το βασιλιά έληξε παράσταση, όχι του κόμματός σας οι καταβολές, αλίμονο. Έληξε η παράσταση, είναι τέλος μιας μεγάλης εποχής, όχι και σήμερα επειδή έφυγε από τη ζωή. Αυτό εντάξει είναι ανθρώπινο, δεν ευχαριστείται κανείς να φεύγει αστάρος να πεθαίνει. Αλίμονο. Αλλά έφυγε από τη ζωή, τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, έκλεισε αυτή η ιστορία. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Κερίδη? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οδηγηθήκαμε σε μια κρίση και κατάρρευση του προβληματικού κοινοβουλευτισμού που είχαμε με τα εμφυλιακά. Επιχειρήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η μεταρρύθμισή του το 1962, ήρθε σε σύγκρουση με τον Παύλο, είναι γνωστά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οδηγηθήκαμε στο πραξικόπημα που ήταν μια μεγάλη τραγωδία για την πατρίδα της δημοκρατίας και για την αξιοπρέπεια και τα δημοκρατικά ήθη του ελληνικού λαού και εν τέλει στην τραγωδία της Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτά τα ζητήματα λύθηκαν, το πολιτιακό έκλεισε. Σήμερα, 50 σχεδόν χρόνια μετά, υπάρχουν δυστυχώς πολιτικές δυνάμεις που προσπαθούν να αναμογλεύσουν πάθη και φανατισμούς του παρελθόντος, διότι δεν έχουν τίποτα να πούν για το σήμερα και το αύριο και επιχειρούν μέσα από την εργαλειοποίηση του παρελθόντος να κερδίσουν νομιμοποίηση, είτε στην άκρα δεξιά, είτε στην κύριε αριστερά. Κύριε Ξεκαλάκη, θέλω να κάνω μια ευθεία ερώτηση σε εσάς. Σας το είπα και λίγο απ' έξω, έτσι που καθόμαστε και περιμέναμε να μπούμε στο στούντιο. Γιατί να μην έχει ηθαγένεια? Εδώ δεν γεννήθηκε αυτός. Βασιλιάς δεν ήταν. Το καθάρισε το 1974 το δημοψήφισμα. Εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν. Και το λέω εγώ που είναι γνωστές οι θέσεις μου, είμαι εναντίον αυτών των θεσμών γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχει ηθαγένεια ελληνική? Εσείς την πήρατε, το κόμμα σας. Ναι. Γιατί? Γιατί να έχει. Πού γεννήθηκε? Δεν έχει καμία σημασία. Όχι. Εδώ δίνουμε ηθαγένεια σε ξένους που έρχονται από τις ανατολικές χώρες, από το Πακιστάν. Επειδή έξω είχαμε και μια. Σας παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν μου λέτε με έναν τόσο σοβαρά. Εγώ ερώτημα κάνω. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Σας παρακαλώ θερμά. Εάν αισθανθήκατε προσβολή. Σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε. Αλλά θέλω το λόγο μετά, αν μπορώ. Ναι, σας παρακαλώ. Όταν κάνω ερώτηση, θέλω απάντηση. Ναι, δεν είναι. Εγώ δεν του είπα ότι πρέπει να έχει αυτό. Ρωτάω το Χριστιανό. Κουβέντα και. Ναι. Το συζητήσαμε. Ο, ναι, τώρα θέλω να πείτε επισήμως. Είχατε φέρει βεβαίως. Μα δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ό,τι λέω έξω τα λέω και μέσα. Ναι, είναι, ναι, γνωστό. Σωστά, ναι. Άρα λοιπόν και φέραμε και ως παράδειγμα τον Αντετοκούμπο και σας είπα έξω ότι ο Αντετοκούμπο είναι τιμή μας. Ο τέος βασιλιάς, αφού έτσι είπε ο κύριος Μπαμπινιώτης, είναι ντροπή μας. Και ευτυχώς συνέβαλε προφανέστατα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974. Δεν συνέβαλε, αυτός το έκανε. Αλλά πολύ περισσότερο συνέβαλε και ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν κατάφερε να γλιτώσουμε από τα 100 τόσα εκατομμύρια τα οποία διεκδικούσε ο τέος και η οικογένειά του. 13 και τα είχε, και τα είχε βεβαίως. Και τα είχε αποδεχθεί. Γιατί το ΙΠΟ που πήγαν σήμερα είναι δημόσιο κτήμα, δεν είναι βασικό. Ακριβώς. Και πραγματικά είναι στενάχωρο το γεγονός της εικόνας που έχει το Τατόι και είναι αδιανόητο για ποιο λόγο ενώ η πυρκαγιά έχει συντελεστεί εδώ και 2 περίπου χρόνια, 1,5 χρόνο, δεν το φτιάξαμε. Να έπρεπε να έρθει αυτή η ώρα. Θα σας θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, επιχείρησε να το κάνει μουσείο.
Ο Βουλγαράκης, ο Γιώργος, δέχτηκε πάρα πολλά πειρά για πάλιν όρθωση της Βασιλείας και καλά τέτοια. Ναι. Προσωπική μου άποψη, δεν τα θυμάστε, και εδώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη, ξανά το προφανέστατα και πρέπει να γίνει μουσείο, άλλωστε και η Γαλλία που είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας. Γιατί η Γαλλία στη Μόσχα, που ήταν το πιο σκληρό καθεστώς κομμουνισμού. Προφανέστατα. Είναι κομμάτι, και τα εκμεταλλεύονται, είναι κομμάτι και της ιστορίας μας. Βέβαια, να πούμε ότι έχει γίνει ένα τεράστιο πιάτσικο, μεγάλο, με ευθύνη, πολύ μεγάλο, με ευθύνη της νέας δημοκρατίας. Θέλω να σας θυμίσω την εικόνα των containers που φεύγανε την με εποχή το ναι. του πατέρα το του θυμάμαι, σημερινού εντάξει. πρωθυπουργού. Μην κολλάτε σε αυτό. Αλλά η ουσία, ξέρετε ποια ουσία είναι. Άλλη. Η ουσία είναι ότι πολύ ασχοληθήκαμε με το θέμα. Και έχω την αίσθηση τελικά ότι ένας από τους λόγους... Ότι αυτό δημιουργεί η σημερινή κατάσταση, είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Αυτό και υπονοούσε και θα μας το πει και ο ίδιος, ότι δημιουργεί διάφορα ζητήματα και ρήγματα στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είπατε προηγουμένως. Ναι. Ένεκα το γεγονός ότι κάποιοι νεοδημοκράτες δέχεται να είναι... Εγώ νομίζω ότι δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Είναι γεγονός ότι η νέα δημοκρατία... Τελικά δεν έπρεπε να έχει την ηθαγένεια του. Όχι, δεν πρέπει να έχει την ηθαγένεια. Ήμουν σαφής, είναι ντροπή για την χώρα. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ την ακούω με προσοχή άποψη, και την ακούει ο κόσμος και αυτή κρίνουν. Κύριε Ζαχαριάδη... Να απαντήσω, αυτό ήταν ρητορικό το σχήμα προηγουμένως, έτσι δεν υπάρχει κανένα μισό λεπτό. Θέμα. Το ερώτημά μου είναι, ξεκινάει από εκεί που σταματήσατε προηγουμένως και μίλησε ο κύριος Κερίδης. Και είπατε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε ένα ρήγματα στο πολιτικό σκηνικό. Και αλλίωση ενδεχομένως, γιατί αν έχεις ρίξει το πολιτικό σκηνικό, προφανώς έχεις αλλοιώσεις. Επειδή κάποιοι 5, 10, ξέρω εγώ πόσοι ήταν οι βουλευτές σας πήγανε, μπορεί να πήγανε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Πώς, αυτό από πού το συμπεραίνεται? Θα σας πω. Ποιο είναι δηλαδή το σκεπτικό, η επιχειρηματολογία σας για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα? Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην ελληνική ιστορία που συνιστούν το μη. Μία τέτοια τομή, για παράδειγμα, ήταν η μεταπολίτευση και η συμβολή όλων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας που ιδρύθηκε τότε, που έκανε δύο πολύ μεγάλα και βασικά πράγματα. Το Σεπτέμβρη νομιμοποίησε την ύπαρξη και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος, κορυφαίο για την Ελλάδα, θυμίζω, διώξεις, βασανιστήρια, κυνηγητό, όχι μόνο των κομμουνιστών και των αριστερών, όλων αλλά των και πολλών δημοκρατών κεντρών. Γι' αυτό έχει σημασία. Και δεξιόν ο Παγιώτης και ο Καραλόπουλος ήταν κομμουνιστής. Ναι, ναι. Ήταν το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Το οποίο πρόσφατα αμφισβητήθηκε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε τηλεοπτικό πάνελ είπε. Τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αυτόν που σήμερα πήγε στο Κουβέιτ. Ποιος είναι, είχατε αντιπρόεδρο εσείς θεσμικά? Νέα Δημοκρατία. Δύο. Κύριος Γεωργιάδης. Α, έχετε δύο ακόμα. Ποιοι είναι? Τον κύριο Κατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Α, τους έχετε αντιπρόεδρους αυτούς. Λοιπόν. Δεν το ήξερα. Στο κόμμα. Νομίζω ότι είναι υπουργοί ακόμα. Και παίζουν κάποιο ρόλο ή. Είναι και υπουργοί. Όχι, παίζουν κάποιο ρόλο. Με συγχωρείτε, κύριε Ζαχαρία. Αυτό που προβλέπει το καταστατικό. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να εκφράσει την ακροδεξιά τάση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Χατζηδάκης είναι πιο κεντρός. Λοιπόν, θα απαντήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Λέγονται πολλά βαριά. Η μία στην πράξη αμφισβήτηση. Και το δεύτερο είναι ο πυρήνας της δήλωσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του αείμνηστου, το βράδυ του δημοψηφίσματος, ότι σήμερα η ελληνική δημοκρατία απολάχθηκε από ένα μεγάλο βάρος, από ένα καρκίνο, αν τη θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά και τα δύο αμφισβητήθηκαν στην πράξη αυτές τις μέρες από τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Είδα, για παράδειγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα είναι. Θα σας πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι, εσύ. Όχι, μα φυσικά δεν είναι. Μα φυσικά δεν είναι. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός, μας έλεγε ότι είναι προοδευτικός. Γιατί δεν είναι? Όχι. Τι είναι? Τι είναι, το μισό του κόμμα πηγαίνει στην κηδεία του. Το μισό. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Οι υποκλοπές που έχει κάνει είναι το πρόβλημα. Φυσικά είναι. Φυσικά. Τα έχουμε πει 100 φορές. Από εκεί κρίνεται. Μην διαφωνήσουμε σε αυτά, κύριε Ξεγαλάκη. Φυσικά. Σε αυτά συμφωνείτε. Σε αυτά συμφωνεί όλη η Ελλάδα. Όλοι οι δημοκράτες, Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, σήμερα. Έχει 152 βουλευτές. Πήγαν 156. Πήγαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ποιος πήγε? Κύριος Πικραμένος. Καλό, Πικραμένος, τι πρωθυπουργός πήρε σε άκουσα. Σοβαρά τώρα. Τι, εντάξει, τι ήταν. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι όταν τοποθετήθηκε σε κηδεία ιδιώτη ο κύριος Πικραμένος, δεν το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Εδώ κάνετε ένα λάθος, θα μου επιτρέψει να σας το πω, λόγω της ορμητικότητάς σας και της νεότητάς σας. Σήμερα στην Ελλάδα, πέρα από την κηδεία του τέως βασιλιά,
που αν δεν ερχόταν κανένας αρχηγός κράτους, δεν θα πήγαινε και κανένας. Αλλά όταν έρχονται 5 αρχηγοί, 10 πώς ήταν αρχηγοί κράτους, γιατί αυτοί είναι αρχηγοί κράτους τώρα. Λέω λοιπόν. Τους. Λέω, δεν μπορεί να τους αγνοήσεις τώρα. Προφανώς δεν τους αγνοήσεις. Δεν θα τους φτύσεις τώρα και η Ελλάδα τώρα. Να τους δεις. Με τον τρόπο, με τον οποίο τσάι, τώρα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις, καλά, δεν είναι έτσι, αλλά τώρα, κηδεία, υπάρχει λόγος. Υπάρχει ούτε λόγος, η πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε, ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός πήγε. Λόγος, πήγε το νούμερο 2 της κυβέρνησης, το οποίο προηγουμένως έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός. Καλά έκανε. Και πήγε κι άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός. Εγώ δεν το συνηθίζω, αλλά λέω για δεν πέρασε τον πρώην ο υπουργός των εσωτερικών. Ένα λεπτό. Δεν λέω για τον πρώην πρωθυπουργό. Λέω ότι η κυβέρνηση όφιλε τους ξένους ηγέτες που ήρθαν. Βάσει που... πρωτοκόλλου. Βάσει πρωτοκόλλου. Να, να υπάρχει κάποια. Να τους δει με τον τρόπο. Να τους δει. Τώρα πήγε η κυρία Μερδόνη. Να τους δει. Υπάρχει λόγος, επαναλαμβάνω, τη δήλωση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν είπε για τους που άλλους, στην Ελλάδα δεν έχουμε βασιλεία. Κάτι έγινε στην Ελλάδα. Έγινε μια απόπειρα πραξικοπήματος. Μα τα είπα νωρίτερα. Γίνανε τα Ιουλιανά. Μα τα είπα. Μα τα λέω επειδή συμφωνώ μαζί σας. Δεν τα λέω επειδή διαφωνώ. Ωραία. Και γι' αυτό και σωστά οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου αφαίρεσαν την Ιθαγένεια. Και μες την αφαίρεσαν γιατί ήθελε να λέγεται Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Και δεν ήθελε να λέγεται Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ. Γλίξμπουργκ δεν είναι επώνυμο, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι τοπονύμιο. Εντάξει. Είναι χωριό στα σύνορα Γερμανίας-Δανίας. Δεν είναι επώνυμο το Γλίξμπουργκ. Είναι τοπονύμιο. Είναι Κωνσταντίνος από το Γλίξμπουργκ. Τάκης από την Πάτρα. Ζαχαριάδης από την Κυπαρισία. Λοιπόν, κύριο... Ο Θουκυδίδης από τον Άλυμο. Λοιπόν, δεν γίνεται ωραία. Τώρα τι να κάνουμε. Δεν είναι λοιπόν το επώνυμό του αυτό. Λοιπόν, είναι ένα χωριό χώρα, από το οποίο λοιπόν, όπως είναι το Κρόνεμπουργκ. Έδιωξε, Κρόνεμπουργκ που έδιωξε είναι πολύ βασιλιάδες. Τους βασιλείς. Τους έδιωξε. Το είπαμε αυτό. Και του Κυριάκου τα παιδιά ξαναφέρανε το βασιλιά. Είναι ταλαιπωρημένη η χώρα από τη βασιλεία. Ποια παιδιά του Κυριάκου. Του Κυριάκου αυτοί που πήγανε σήμερα ξαναφέρανε την εικόνα του βασιλιά, του στέματος, των βασιλέων. Ποια παιδιά πήγανε. Τα παιδιά αυτοί που πήγανε, οι βουλευτές του. Οι βουλευτές του. Δεν έχει βούληση ο βουλευτής. Δεν έχει. Βούληση ελεύθερη. Φυσικά, αλλά δεν είναι κόμμα. Και. Τι. Εσείς όλοι τα ίδια λέτε. Όχι. Τότε. Α, δεν πήγε κανείς. Γιατί. Εσάς σας κάνει εντύπωση. Δεν πήγε στο βασιλιά, αλλά γιατί εσείς μου λέτε ότι το κόμμα σας έχει μια σωκοματική δημοκρατία όταν υπάρχουν διαφωνίες. Και έτσι πρέπει να είναι για να διατυπώνει. Όταν λοιπόν το κάνουν οι άλλοι, λέω, σας πειράζει. Λοιπόν, έλα, εδώ τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης που μας έλεγε ότι είναι προοδευτικός και ότι εμείς είμαστε συντηρητικοί, βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν και εμένα με απασχολεί. Εάν μου το λέγατε αυτό για την οικονομία, αν μου το λέγατε αυτό για την καθημερινότητα. Μα όλα είναι μαζί. Είναι αλλά. Αν μου το λέγατε για τις κοινωνικές δομές. Δεν είναι υποκρισία αυτό. Ακούτε, αν μου το λέγατε για τις κοινωνικές δομές, θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Τώρα με το δεν συμπυκνώνονται με πράγματα τον βασιλιά που είναι ένας θεσμός για την Ελλάδα που έχει τελειώσει. Εγώ, έχει τελειώσει, τελειώσει, πρέπει να το πούμε, δεν υφίσταται δηλαδή. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο θάνατος, ότι ο θεσμός. Η σημερινή ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας εκπέμπει έναν νέο συντηρητισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Και καλά κάνετε γιατί και διευρύνετε. Γιατί πήγανε 5 άτομα το... στο όχι, βασιλιά, γιατί είναι νεοσυντηρητική η πολιτική της. Γιατί για παράδειγμα, ενώ ο πρόεδρος πρέπει Μακρόν να μιλήσει ο κύριος Κερίδης. Ναι, να τελειώσουμε το επιχείρημα. Αν τελειώσετε το επιτέλους κάποτε, γιατί έχετε συνήθεια με τις τελείες. Ο πρόεδρος Μακρόν, για παράδειγμα. Έχει θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε δημόσια την έφοδο των νεοφασιστών του Μπολσονάρο στα κρατικά κτίρια. Μην μπλέκετε με άλλες χώρες, έχουν άλλα συμφέροντα. Γιατί μπλεκόσαστε. Γιατί η Ιταλία μας πούμε τι με τους άλλους έχει άλλα. Δημοκρατίας δεν είναι. Είναι μόνο, έχουν δημοκρατία στη Γαλλία καλύτερα από τη δική μας τώρα. Αυτό θα μου πει. Ναι. Okay. Τώρα, αν η γαλλική δημοκρατία πιο μπροστά από την ελληνική, το συζητήσουμε αυτό. Όχι, θα το συζητήσουμε. Θυμάστε τα κίτρινα γελέκα. Θυμάστε τα κίτρινα γελέκα. Θυμάστε τι έγινε στους δρόμους. Εντάξει, έχω την άποψη, μπορεί να είναι και λάθος. Εμένα ή στην Αγγλία, ας πούμε, τώρα. Ότι από το 1789 και μετά το γαλλικό έθνος και οι αξίες στις οποίες βγήκαν και οι επανάσταση ήταν αστική επανάσταση. Δώσανε. Ωραία. Στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό ταυτότητα. Εγώ κύριε αυτό Κερίδη, τρία πράγματα. Να απαντήσετε στα πράγματα που είπα. Δεν θέλω να σας πω βάλω προς το παρόν. Πολύ προς το παρόν κάποιο ερώτημα. Έτσι, πολύ. Τρία πράγματα πολύ γρήγορα. Πρώτον, το δημοψήφισμα του 1974 και το αποτέλεσμά του δεν αμφισβητείται από κανένα. Ορίστε. Δεν αμφισβητείται από κανένα. Ναι. Δυστυχώς, ωστόσο, από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν έγινε ένα δημοψήφισμα στη χώρα μας, έγιναν δύο δημοψηφίσματα στη χώρα μας. Για αυτό το θέμα, όχι. Και, όχι για αυτό το θέμα.
Σας είπα εγώ για αυτό το θέμα. Όχι, λέω για αυτό το θέμα έληξε. Στη χώρα μας γίνανε δύο δημοψηφίσματα. Η αντίστοιχη με το δεύτερο δημοψήφισμα παροδία του 2015, το οποίο ανετράπη μέσα σε λίγες μέρες από αυτόν που το διεξήγαγε, μιλάει πάρα πολύ για το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι τη λαϊκή βούληση και τους θεσμούς με αυτά όλα που κάναν το καλοκαίρι του 2015. Άρα θα πρέπει πρώτα να κάνουν αυτοκριτική και μετά να κουνάνε το δάχτυλο για θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο νόμος του 1994 του Βαγγέλη Βενιζέλου επί Ανδρέα Παπανδρέου προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία απονομής ηθαγένειας. Δεν λέει μέσα το λάθος που είπε ο κύριος Ξεχαλάκης ότι είναι, πώς τον είπατε, ντροπή και δεν θα πάρει ποτέ ηθαγένεια. Μπορούσε να πάρει. Μπορεί να πάρει ηθαγένεια. Δεν κίνησε ο ίδιος τη διαδικασία. Δεν το είπα για την ηθαγένεια, κύριε Κερίδη. Εσείς διαφωνείτε ότι είναι ντροπή ο τέος. Ο Τέος και τα παιδιά του τώρα μπορούν να πάρουν ηθαγένεια. Όχι, ο Τέος δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Τώρα πλέον όχι. Μπορούσε. Και τα παιδιά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω. Ναι, βεβαίως θα ολοκληρώσω. Σας δώσω. Κύριε Ξεκαλάκη, μισό λεπτό, γιατί θέλω να ολοκληρώσει όπως δεν σας διέκοψε. Όχι, μόνο να μας απαντήσει κιόλας. Καλά, για να αυτό δεν την κάνετε τι ερωτήσει. Εσείς τι κάνω εγώ. Τώρα. Αν θεωρεί ότι σε ό,τι αφορά την. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί θα ξαναρχόμουν στο θέμα της ηθαγένειας, αλλά το έφερε τώρα. Μπορούσε να πάρει. Και μάλιστα υπήρχε μια σειρά από διαδικασίες, το οποίο αρνήθηκε να τις κάνει δημόσια σε συνέντευξή του. Δεν τις κάνω, η Μέλινα λέει δεν πάω. Και δεν την πήρε. Αυτό δεν σχολιάσαμε αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν σχολιάσαμε. Ναι. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρουν τα παιδιά του ηθαγένεια, προφανώς. Και νόμος. Να πούμε ότι αυτό που έγινε σήμερα, αυτό που έγινε σήμερα, που ήρθαν 7 βασιλείς, 7 αρχηγοί κρατών και οι υπόλοιποι κτλ., είναι και μία δύναμη. Μπορεί. Τώρα. Τι δύναμη είναι. Αυτό από εκεί και πέρα. Αρχηγή κρατών. Το ότι ήρθαν στη χώρα μας και φιλόξενα σε μια τελετή. Εκεί αν πάει το νοσίδι να του έλεγε φύγετε. Όχι, δεν θα έλεγε φύγετε, αλλά όχι ότι είναι δύναμη. Μπορώ. Επειδή... Μπορώ. Αν νομίζω ότι με ρώτησε. Όχι, δεν ρώτησε. Έχουμε... Επειδή βάλατε. Επίτηδες. Α, επίτηδες. Λοιπόν. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα με τους Τούρκους. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα να έρθουν επενδύσεις στη χώρα και να ανακάμψει η χώρα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Τώρα, τρίτον. Ο αντικοινοβουλευτισμός και η επίθεση στο κοινοβούλιο είναι απολύτως επικριτέα. Απολύτως, κατακριτέα. Από πού προκύπτει αυτό? Είτε από τον Τραμπ είτε από τον Μπολσονάρο. Εγώ το έχω γράψει. Όμως για να είναι ειλικρινής η όποια κριτική στον μπολσοναρισμό, τον απαράδεκτο μπολσοναρισμό, το υπογραμμίζω, θα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, η μόνη φορά που είχαμε επίθεση ενάντια στο κοινοβούλιο, να καεί το BIP η Βουλή με μούντες και με προπυλακισμούς. Επιτρέψτε μου. Συμπράξανε. Επιτρέψτε μου, γιατί είσαστε πάρα πολύ την σήμερα. Την περίοδο του 2010. Αμετροεπείς. Και λέτε πολύ βαριά. Για συνεχίσετε. Το 2011 και το 2012, λοιπόν. Αλλά να πάρω το λόγο. Η πάνω πλατεία των Χρυσαυγητών με την κάτω πλατεία πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες σε αγαστή συνεργασία. Και αυτό είναι μία ντροπή για την οποία δεν έχει γίνει αυτοκριτική. Η μόνη φορά που οι βουλευτές κινδύνευσαν, και για να το πούμε όλα τώρα, γιατί φεύγει η Αλέκα Παπαρίγα από το προσκήνιο και δεν θα είναι πια υποψήφια, ήταν το ΚΚΕ, να το πούμε, το οποίο συμπεριφέρθηκε θεσμικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και προστάτευσε με τους οργανωμένους οπαδούς του τη Βουλή μαζί με την αστυνομία κτλ., διότι έχει μια αλφα γνώση το ιστορικό κόμμα που λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε αντίθεση με αυτό που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη τρομπή μαζί με τους Χρυσαυγίτες. Λοιπόν, αυτά τα τρία λοιπόν. Ηθαγένεια, δημοψήφισμα. Έχει επιλεκτική μνήμη ο κύριος. Μπολσοναρισμός. Θα το δούμε αν έχει επιλεκτική μνήμη. Δεν υπήρξε στελέχη τη Νέα Δημοκρατία να προκυπηλακίζουν τους εαυτούς τους. Όχι, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω και εγώ μισό σε αυτό. Όσο θέλει. Εσύ συνέχεια αυτό θέλετε. Μονίμως αυτό μου κάνετε σε όλες τις εκπομπές. Είτε στο ραδιόφωνο είτε. Το ότι με φωνάζετε, δεν ξέρω. Ήρθα μόνος μου. Όχι, σας συμπαθώ γι' αυτό. Πήρε ασκήρες, πήρε την εκπομπή του κύριου Χατζήλη. Ευχαρίστω, το διακόπτω κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Ξεκαλάκη, ο οποίος θέλει να δώσει απαντήσεις, και τον κύριο Ζαχαριάδη. Λοιπόν, λέμε και για καμιά δημοσκόπηση για τα πρόσωπα σε διάφορες περιφέρειες. Ότι η κυκλοφορεί, να πούμε, στην πρώτη Αφινών, στη βόρειο τομέα, ΣΥΡΙΖΑ. Πάτε καλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Το κόμμα πάει πολύ καλά. Όχι, εσείς πάτε καλά. Το λοιπόν, κόμμα πάει πάρα πολύ καλά. Κύριε... Και στη Βόρεια Αθήνα. Και όταν το κόμμα πάει καλά και εμείς πάμε καλά. Ωραία. Για να συνεννοούμε. Κύριε Ξεκαλάκη, λοιπόν, για σας δεν έχω γιατί δεν είναι επίσημη η υποψηφιότητά σας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και εμάς το κόμμα μας ενδιαφέρει. Πάτε καλά κι εσείς. Θα πάμε καλά. Εντάξει. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος, ωραία. Λοιπόν, για να κλείνουμε το προηγούμενο κεφάλαιο που θεωρώ έτσι κι αλλιώς ότι αρκετά ασχοληθήκαμε γιατί τα προβλήματα είναι της καθημερινότητας και είναι μπροστά μας. Και επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Κερίδης στο τι έγινε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τον αείμνηστο. Για τον νόμο αναφέρθηκε. Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό που είχε ζητήσει από τον Κωνσταντίνο είναι να αποδεχθεί ότι πιστεύει και σέβεται το πολίτευμα, το σύνταγμά μας, την δημοκρατία. Ο νόμος τι λέει τώρα, έχει είχε, ναι, όχι. Αυτά είχαν υποθεί, δεν τα απεδέχθη μαζί με διάφορες άλλες προϋποθέσεις, να μπει σε ένα δημοτολόγιο, να μην διεκδικήσει τίποτα. Αλλά αυτά κι άλλο ότι είναι ντροπή είναι και ντροπή. Δεν πρέπει να το πάρει ποτέ. Είναι ντροπή, κύριε Μπορούσε κύριε να τον πάρει, σας είναι, λέω. Τώρα, δεν συζητάμε αυτό, αυτό, σας λέω, ότι είναι ντροπή για τη χώρα. Είναι η πορεία του, είναι ντροπή για τη χώρα. Αυτό είναι πολιτικό σχόλιο. Πολιτικό σχόλιο, ναι. Ο κύριος Κερίδης όμως θέλει να μου απαντήσει, συμφωνεί με αυτό το πολιτικό σχόλιο. Γιατί υποχρεωμένος να συμφωνήσει. Όχι. Με ρωτάτε να κάνω αποτίμηση του Κωνσταντίνου. Την έχω κάνει. Διαβάζετε το Facebook. Αν συμφωνείτε. Έχω μιλήσει για τα Ιουλιανά, για τη Χούντα. Για την άρα είναι ντροπή λοιπόν. Συμφωνείτε. Τα πει, λοιπόν. Επανερχόμαστε όμως λοιπόν. Χρησιμοποιεί αλληλολογία. Δεν πειράζει. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν πειράζει αυτό που θέλετε εσείς. Όχι, όχι. Αλλά έχουμε το ίδιο. Αλλά τελικά καταλήγουμε στο ίδιο νόημα. Ντροπέ στην ελληνική ιστορία δυστυχώς και στην πρόσφατη την υπονόησε ο κ. Χατζή που ξέρει λίγο παραπάνω. Έλεγα λοιπόν. Όταν τη νύχτα πήγαν στο Βατόι οι τρεις τριανταγματάρχες. Ο Μακαρέος, ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος, ο Φρουρός απ' έξω τους λέει τα όπλα σας. Λέει ο Πατακός δεν τα δίνουμε. Λέει ο Παπαδόπουλος σας τα δώσουμε. Μπαίνουν μέσα όπλοι. Δεν τους συλλαμβάνει ο βασιλιάς. Εκείνη τη εποχή ήταν βασιλιάς τότε. Ναι. Έτσι. Δεν τους συλλαμβάνει. Αυτά είναι ζητήματα. Δικαιώνεται την κρίση μου. Είναι λοιπόν. Ζητήματα. Δικαιώνεται η κρίση του ελληνικού λαού. Από έναν ναι. άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν. Ήταν πρωταγωνιστής, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Από εκεί και πέρα, επειδή μου θύμισε τις πλατείες ο κύριος Κερίδης και με τσίγκλησε. Θέλω να θυμίσω ότι την περίοδο, την περίοδο που ξεκίνησαν οι πλατείες, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ένα μικρό κόμμα. Αυτοί που προκαλέσανε τις πλατείες... Είχατε πάει επίσημα εσείς εκεί. Αυτοί που προκαλέσανε τις πλατείες... Πασόκ, δεν το θυμάμαι. Πού? Στις πλατείες του Πασόκ. Όχι βέβαια. Δεν είχατε πάει. Λοιπόν, αυτοί που προκαλέσαν τις πλατείες ήταν τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά... και οι οργανωμένες δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί ξεκίνησαν, πιστεύοντας ότι μπορούν να πλήξουν τον τότε εκλεγμένο πρωθυπουργό Γιώργο αυτό Παπανδρέου. Αυτό είναι μια πολιτική κριτική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντός κοινοβουλίου. Αυτό δεν ήταν κάψτε το κοινοβούλιο, κύριε Ξεκαλά. Αυτό είναι αν μια δεν πραγματικότητα. Συμβάλατε μπορούμε μέσα να... από τη Εντάξει. λειτουργία σας... Συμβάλλατε μέσα από τη λειτουργία σας στο να γίνουν αυτά τα έκτροπα. Εσείς τι λέτε. Λέτε να μην καταδικάζουμε αυτά που γίνανε. Γιατί πάτε να διαχειριστείτε λοιπόν, την ευθύνη. Όχι, την έχετε αποκλειστικά εσείς την ευθύνη. Δεν διαχειρίζω εγώ την ευθύνη. Μα αυτή που πήρες, δεν έχουν καμία ευθύνη. Όχι. Προφανέστατα. Αλλά την έχουμε εμείς αποκλειστικά. Υπήρχε μια βασική πολιτική δύναμη αξιωματική αντιπολίτευση η οποία σιγόνταρε. Θα μας χρειαστεί ο Μπαμπινιώτης. Ακούστε λίγο. Αυτή η αλαζονία δεν πρέπει ούτε στο τραπέζι. Και δεν πρέπει γενικότερα και στην κατάσταση που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κατεβάστε λοιπόν. Είναι μια διαπίστωση. Όταν λέτε ότι έχουμε εμείς αποκλειστικά την ευθύνη. Αποκλειστικά την έχετε. Είναι μια πολιτική κρίση είναι μια... η οποία έχει δικαιωθεί στην πορεία του χρόνου. Στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα όμως. Για να καταλήξω. Θα καταλήξετε βέβαια. Έχουμε πολύ χρόνο. Μην σας πιάνει πρεμούρα. Δεν είμαστε πρωινή εκπομπή. Όχι εσάς προσωπικά, κανέναν. Να σας πω το εξής. Στη συνέχεια όμως είπατε ότι επιρρύπτεται ευθύνες και σε αυτούς που πήγαν στην πλατεία. Σε όσους. Καταρχάς δεν επιρρύπτουμε ευθύνες. Σε όσους κατεβαίναν σε απεργίες. Επιρρύπτουμε ευθύνες σε αυτούς που πήγαν να κάνουν ντου μέσα στη Βουλή. Δεν είπα. Αλλά ξέρετε λοιπόν. Τι συμβαίνει, κύριε Ξεκαλάκη. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά το έχω παρατηρήσει γιατί κάνω και πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς. Παρατηρώ ότι όταν γίνεται κυβέρνηση ένα κόμμα που προηγουμένως είναι στην αντιπολίτευση, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι, έχουμε άλλη μάσκα, άλλο προσωπείο. Γίνονται οι μαριονέτες, λογοτομούνται. Γι' αυτό ο κόσμος έχει πάει 50% στην αποχή. Για να σας πω γιατί λογοτομούνται. Διότι όλα τα κόμματα κυνηγήσαν τους διαδηλωτές, ρίξανε χημικά, κάνανε άλλους περισσότερους, λιγότερο. Έτσι.
Πάντα συνέβαιναν αυτά. Είπανε λεφτά υπάρχουν όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δεν λέω γι' αυτό, ναι. Δεν λέω για την πολιτική. Γιατί υπήρχαν λεφτά. Υπήρχαν, ναι, υπήρχαν, υπήρχαν, αλλά δεν τα βρήκατε, δεν ξέρω τι συνέβη. Λεφτά. Αλλά όμως αυτό λεφτά. Που δεν μου απαντάτε είναι το εξής. Εσείς καταδικάζετε τη Νέα Δημοκρατία που οδήγησε τον κόσμο στις διαμαρτυρίες. Αυτό είπατε. Μέσα από τους μαξιμαλισμούς των Τζαπίων. Των Τζαπίων. Βεβαίως. Και δεύτερον, είπατε φέρει ότι. Φέρει την πολιτική ευθύνη ακέραια. Μάλιστα. Αλλά όμως φταίνε και αυτοί που πήγαν στις πλατείες και λέγανε τη Βουλή Μπουρδέλο. Όχι αυτοί που πήγαν. Για την Μπουρδέλο τη λέγανε, ναι. Δεν υπάρχει μπίψη αυτό. Όχι αυτοί που πήγαν στις πλατείες. Γιατί κατεβήκανε και οι απεργοί. Δεν λέω για δεν όλους. Θα ενοχοποιήσουμε όχι. Και θα ποινικοποιήσουμε την απεργία. Αυτό τα κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Λέμε για τους άλλους. Λέμε όμως για αυτούς που επιχείρησαν. Μάλιστα. Να μπουν μέσα στη Βουλή, για αυτούς που χτύπησαν και προπυλάκησαν βουλευτές. Μάλιστα. Αναφερόμαστε στα όσα δικούς συνέβαιναν. Μας βουλευτές. Δικούς μας βουλευτές, προφανώς. Δικούς μας βουλευτές. Αυτό εκεί επικεντρωθείτε, ναι. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, να βάλετε βουλευτές. Μια τελειά, λοιπόν, να πάω όχι, στον κύριο Ζαρέφη. Να παρακαλώ. Καταλήξω όμως ένα δευτερόλεπτο, αν με επιτρέπετε. Μια ώρα. Α, δεν, έχω μιλήσει το λιγότερο χρόνο. Έλα, λάτε, λάτε. Λοιπόν. Είστε και το μικρότερο κόμμα. Δεν έχει σημασία, στα τραπέζια είναι ισότιμη η συμμετοχή. Μας έχει φημώσει η κυβέρνηση με όλα αυτά που κάνει. Εγώ δεν σας φημώνω, δεν έχετε παράπονο. Αφήστε μας εσείς, αυτό λέω. Λοιπόν, για να καταλήξω. Φημωμένος, ναι. Η δημοκρατία μας προφανέστατα είναι εδρεωμένη, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια διαρκώς υποβαθμίζεται. Υποβαθμίζεται μέσα από την αρνησιδικία των δικαστηρίων. Θα μην πάμε σε άλλα θέματα. Όχι, αναφερθήκαμε στη δημοκρατία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ένα λεπτό. Κύριε Ζαχαρέρη, για τις πλατείες, παρακαλώ. Μόνο για αυτό το θέμα. Δύο λεπτά, γιατί θέλω να περάσουμε σε άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτά. Λοιπόν, καταρχήν, έχει δίκιο ότι ο κύριος Ξεκαλάκης ότι εκείνη την περίοδο στον αντικυβερνητικό αγώνα ήταν και η Νέα Δημοκρατία. Αντιμνημονιακό κιόλας. Ναι. Με τα Ζάπια 1, 2, 3. Είναι άλλο οι εξαιρέσεις όσων φωνάζανε αυτά τα παράδεκτα συνθήματα και άλλο η δημοκρατική κοινωνική αγώνες. Η χειροδική εναντίον βουλευτών. Εννοείται. Οι δημοκρατικοί κοινωνικοί αγώνες που είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και της ελληνικής και όταν μιλάμε για αυτές, λέμε ας πούμε τώρα με τον έκτοτο βασιλιά και τα λοιπά. Τι ήταν, ας πούμε, το σύνθημα πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Και είπε ο Καραμαλής τότε, τι ήτανε, δεν υπάρχει πρίκα στη σοφία και το κλείσε. Τι ήταν, ναι, γινόντουσαν μεγάλες διαδηλώσεις. Ναι, τι ήταν το 1-1-4. Ναι. Τι ήταν οι μεγάλοι αγώνες. Λοιπόν, θέλω ο να πω. Ο γιος με 35 χρονών. Θέλω να πω. Τι του λέτε τώρα να ακούει. Τι του λέω. Πέστε του κάτι φρέσκο. Τι του λέω, ότι για να μην ζήσουμε ξανά Χρυσή Αυγή το 2023. Ναι. Πρέπει να γνωρίζει και τι ήταν το 10. Ξέρετε ποιος φταίει γι' αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Για να τα πούμε ξανά. Οικονομική εξαθλίωση. Φταίει. Όχι, κύριε Ζαχαριάδη. Φταίνε τα κόμματα που αφήνουν. Άγνοια. Ακούστε και λίγο. Ιστορική άγνοια. Είστε νέος. Ακούτε και καμιά φορά. Ναι. Να πω και το δεύτερο και να περιμένετε. Να περιμένω. Φταίνε τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα που αφήνει τις τρύπες ανοιχτές για να γίνονται αυτά. Εάν αυτές οι τρύπες δεν υπήρχαν, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Και παρακαλώ, θέλω να το σεβαστείτε αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν φωνάζανε στη Βουλή, πώς το λέγανε, έξω από τον Μπουρδέλο στη Βουλή, πάρτε τα ζώνανε και κάνανε. Ναι, ένα λεπτό. Εκεί στην πλατεία ήταν η απεργή που είπε ο κ. Ξεκαλάκης, οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα, ήταν η εργατική τάξη, ήταν διάφορα κοινωνικά στρώματα με προβλήματα. Όμως, προσέξτε κάτι πολύ βασικό. Η διαστρωμάτωση ιδεολογική ήταν μοσαϊκό. Δεν υπήρχε καμία σχέση ιδεολογική αυτού του πλήθους. Αυτό δημιούργησε ένα κακό προηγούμενο, γιατί δεν του μπορούσε να το ελέγξετε. Ούτε εσείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Μιλάτε για μία περίοδο. Δείτε το λίγο ρεαλιστικά, που κύριε κάθε Ζαχαρία. Χρόνο το ΑΕΠ έπεφτε 7%. Εντάξει, κύριε Ζαχαρία, τώρα εγώ σας μιλάω για την ιδεολογία και του πλήθους που ήταν μέρα, εκεί, για το ΑΕΠ. Και εντάξει. Κάθε μέρα είχαμε 1.000 νέους ανέργους. Μάλιστα, λοιπόν. Τότε. Ωραία. Πάμε όποιος τώρα πιστεύει στο δεύτερο ότι που θέλατε να το πείτε. Δεύτερο, ναι. Θέλω να θυμίσω ότι η τελευταία φορά που συνέβησαν αυτές οι σκοτεινές συμπεριφορές της προσπάθειας εφόδου στο Κοινοβούλιο ήταν το καλοκαίρι του 2018 και ο Γενάρης του 2019 με τη Συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Κερίδη. Αυτή είναι η σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και μετήχατε. Και ήσασταν εκεί. Ποιος ο Κερίδης? Όχι ο Κερίδης. Ο Κερίδης προς τιμήν του είχε πιο χαμηλούς τόνους. Το κόμμα του εδώ. Εγώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου. Άρα, οι μόνοι που δεν λειτουργούμε έτσι είναι το Πασόκ. Εκπροσωπώ
εκπροσωπώ μία παράταξη και μία διαδρομή ιστορική. Πάω στο επόμενο για να θέμα. Μπορώ εγώ σήμερα να κάθομαι, να κουμπάω την πλάτη μου σε ένα μοβέδρανο. Ναι. Κάποιοι πήγανε φυλακή και εξορία. Μοβ, τι εννοείται? Αυτά που είναι στη Βουλή. Μοβ είναι. Μοβ είναι η πλάτη, ναι. Γιατί, τι. Έτσι είναι το. Έτσι είναι η διακόσμηση. Μοβ είναι. Μοβ. Μοβ. Ναι, αυτά που λέει. Φιβερό δεν είναι το μοβ. Δεν είναι μοβ, αλλά δεν πάει. Μπορντό, τι είναι αυτό. Άλλο το μπορντό. Μπορντό, εντάξει τώρα εμεί. Μπορντό είναι το μοβ. Για δημόσιο. Υπάρχει και πολιτική χρώματα, ξέρουμε. Κοιτάξτε να μισό λεπτό κύριε. Μια φράση μου επιτρέπετε. Μια φράση για να κάνω το επόμενο ερώτημα σε εσά πρώτα και να ακολουθήσουμε. Μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κατοπινή υπουργή δηλώναν δημοσίω και δίνανε κάλυψη ότι η βία επιτρέπεται. Όχι. Δεν υπήρξε. Έχω τις δηλώσεις. Το 11 και το 12. Ότι η βία σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπεται. Και όχι μόνο αυτό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η γενεσιουργός είναι εποχή, κρίμα που το κάνετε επιτρέψτε αυτό. Επιτρέψτε μου, κύριε Ζαχαρία, δεν σας άκουσα. Δεν σας διακόψα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι τα προσπερνάμε. Η γενεσιουργός εποχή του ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 36% ήταν αυτή η εποχή. Μάλιστα. Μπολιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Και σε αντίθεση με τον Μπολσονάρο και τον Τραμπ, τους απεχθείς, οι οποίοι τα κάνανε κατά την αποχώρησή τους από την εξουσία, αποχωρώντες και ηττημένοι από την εξουσία, εδώ τα κάναν οι προελάβνοντες προς τη Βουλή. Είτε η Χρυσή Αυγή που μπήκε για πρώτη φορά στη Βουλή τον Μάιο του 2012, ναι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στην κυβέρνηση για πρώτη φορά στη συνεργασία με την ακραδεξιά, ναι, τον Ιανουάριο του 2015. Αυτό, εάν δεν απαλλαγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η γνώμη μου, αν δεν απαλλαγεί από αυτή την γενετήσια, το γενετήσιο αμάρτημά του, συνεχώς θα βολοδέρνει, δεν θα μπορεί ποτέ να γίνει ένα κόμμα πραγματικό που θα είναι ένα κόμμα που γεννήθηκε από την κρίση και θα παραμένει περιορισμένο και εγκλωβισμένο σε αυτόν τον ψεύτο ριζοσπαστισμό της κρίσης. Αυτά δεν θέλετε κι εσείς, να είστε πρώτοι για να χάνουμε. Εγώ σας λέω για το καλό της χώρας, η οποία χρειάζεται δύο και αντιπολίτευση και εναλλακτικές. Υπουργό Εσωτερικών δεν μπορεί να μιλάτε για γλώσσα. Εμείς δεν κάναμε το γραμματέα της ΕΠΕΝ. Ελπίζω να καταλάβατε αυτά που σας είπα, τα σοβαρά. Ούτε τον κύριο Πλεύρη. Εντάξει, και άλλοι βουλευτές σας ήταν το γραμματέα της ΕΠΕΝ. Το Αντάρτικο πίσω τώρα. Τι συγκρίνετε τώρα? Όχι, το συγκρίνω. Αυτούς οι οποίοι παλέψανε για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη, με αυτούς οι οποίοι δεν αποδεχόντουσαν τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, συγκρίνεται το ΕΑΜ και το ΕΛΑ, το Μανώλη, το Γλέζο, το Χαρίλα, το Φλωράκι, τους αγωνιστές, τους πολεμιστές, αυτούς που δώσανε τη ζωή τους με τα ορφανά της 4ης Αυγούστου. Ο Πάνος Καμένος, και επειδή μιλάει για φιλοβασιλικούς, η Έλενα Κουντουρά, επειδή μιλάει για φιλοβασιλικούς σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Ο μπαμπάς του κυρίου Πλεύρη, το επιχείρημα σας έχει ισχύ. Πρέπει ο κύριος Πλεύρης έχει τις ίδιες απόψεις με τον μπαμπά του. Θέλετε να σας μιλήσω για τον κύριο Πλεύρη? Μα μου λέτε για τον μπαμπά της κυρίας Κουντουρά. Εγώ σας λέω να κοιτάζεστε στον καθρέφτη. Μα ξέρετε ποιο κόμμα είμαστε. Να χαμηλώνετε το βλέμμα, να κάνετε την αυτοκριτική για τα έσχη που γίνανε και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, σε προηγούμενο που μου είπατε, θα σας στείλω το βίντεο με τις δηλώσεις του αείμνηστου Λεωνίδα Κύρκου. Για να τα θυμηθείτε αυτά, γιατί έτσι, στο κουκουέ εσωτερικού ήταν. Έτσι. Λοιπόν, φυλακίστηκε, εξορίστηκε. Άλλο βασανιστήκε... είχε πει για αυτό που σας είπα εγώ. Λοιπόν, έτσι, τώρα έτσι, πάμε στον κύριο Κερίδη. Κύριε Κερίδη, υπάρχει μια έντονη, όχι έντονη, πολύ σκληρή κριτική. Πολύ σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟ και από τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Εσχάτως παρουσιάστηκε σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ντοκουμέντο η υπόθεση με τον κύριο Φλόρο. Σήμερα ο κύριος Φλόρος, ο Πρωθυπουργός, ανανέωσε όσο. Γιατί είχε ένα χρόνο τη δυνατότητα, τη θητεία του για ένα χρόνο ακόμα να είναι αρχηγός στρατεύματος. Αυτά τα θεωρεί η αντιπολίτευση ότι είναι φαινόμενα. Το άφησε να νοηθεί ο κύριος Ζαχαριάρης, θα το εξηγήσει και σε λίγο. Σύψης της δημοκρατίας. Και μπάζει η δημοκρατία, είπε ο κύριος Ξεκαλάκης, γιατί εγώ ακούω τι λέτε. Εσείς δεν με ακούτε, κύριε Ζαχαριάρη. Άρα, εδώ έχουμε ένα ζήτημα δημοκρατίας εξ αφορμής αυτών των πολιτικών. Και αυτών των πρακτικών, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Να είναι πιο τεχνικός όρος. Αυτών των πρακτικών. Έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Είναι προφανές ότι η λήψη άλλων επιχειρημάτων και μετά από 3,5 χρόνια στην αντιπολίτευση όπου σας δεν καταφέρανε... Σας αρέσουν εσάς οι υποκλοπές. Θα σας έρθω αμέσως και τις υποκλοπές. Δεν μπορούσα όμως μου πάτε μεσολαμία.
Είπα τρεις λέξεις. Πάμε από τον Μπράουνο, πάμε εδώ, είναι εθνική. Ήθελα να γυρίσω από την Πάτρα, να πάω από τον Μπράουνο. Λοιπόν, έχουν επικεντρωθεί και νομίζουν ότι δια της ΑΔΑΕ θα πέσει ο Μητσοτάκης και θα έρθουν στην κυβέρνηση. Και σας εξηγώ τώρα το πρόβλημα, τι έχει συμβεί. Διότι η δημοσίευση αυτή είτε είναι ψέμα και άρα δυσφήμιση, ποινικό αδίκημα, είτε αν είναι αλήθεια, είναι διαρροή που επίσης είναι παράνομο. Λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία και τίθεται το θέμα από πού έγινε. Ουσία από την ΕΗ, από την ΑΔΑΕ. Θα έρθω στην ουσία. Η ουσία, γιατί η ουσία προσέξτε είναι το. Ένα θέμα πολύ σοβαρό. Έτσι, έχουμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Δεν θα μιλήσω για αυτά που κάνανε επί κυβέρνησης για να κάνουμε τυχόν συμψηφισμούς. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι συμψηφισμοί. Εγώ θα μιλήσω για το σήμερα. Πρώτον, έχουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος επισήμως και δημοσίως ζητά από την ΑΔΑΕ να παρανομήσει. Υπέβαλε ένα αίτημα. Όπου ζητάει από την ΑΔΕ να μάθει αν παρακολουθούνται τηλέφωνα τρίτων. Με βάση τον καινούργιο νόμο που κάνατε. Με βάση τον παλιό νόμο. Μάλιστα. Με βάση το Σύνταγμα, με βάση όλα. Μόνο ο παρακολουθητής. Απαντήστε σε αυτά, παρακαλώ. Ναι. Όχι, με βάση το Σύνταγμα. Για να τα μάθουμε λίγο. Θα απαντήσετε. Θα ό,τι είπε ο κύριος. Μόνο εδώ, ο παρακολουθούμενος. Την απόλυτη αλήθεια έχει ο κύριος Κερίδης. Ναι. Μόνο ο παρακολουθούμενος μπορεί να ζητήσει για τον εαυτό του. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω να μάθω αν εσείς παρακολουθήσετε ή αν ο κύριος Ζαχαριάδης παρακολουθείτε για τρίτους, υπουργούς, αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να πάει στην ΑΔΑΕ, να πάει με το συμβόλαιο της κινητής τηλεφωνίας του, να πάει με την ταυτότητά του, να πάει με μια αίτηση με το γνήσιο της υπογραφής και να ζητήσει αν το δικό του τηλέφωνο παρακολουθείται. Αυτό μπορεί να το κάνει. Να ζητήσει από την ΑΔΑΕ να του πούν αν παρακολουθούνται τρίτοι είναι παράνομο. Ένα το κρατούμενο. Η ΑΔΑΕ, δύο τα κρατούμενα, είναι συλλογικό όργανο. Δεν είναι μονοπρόσωπο. Δεν υπάρχει αυτό που κυκλοφορεί στον τύπο ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Δεν υπάρχει τέτοιος θεσμός. Ο θεσμός είναι η ΑΔΑΕ με το διοικητικό της συμβούλιο. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σε αυτήν λοιπόν την ΑΔΑΕ με το διοικητικό συμβούλιο, ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος, ο οποίος διαφωνούσε με τη ρύθμιση του 21 της πλήρους απαγόρευσης ενημέρωσης του παρακολουθούμενου που φέραμε τότε εμείς. Μέχρι τότε μπορούσε ο παρακολουθούμενος τυπικά, υποτίθεται, θεωρητικά, να μάθει. Σημειώνω ότι ουδέποτε κανείς ποτέ παρακολουθούμενος μπόρεσε να μάθει αν παρακολουθεί το. Είχαν υποβληθεί αιτήσεις. Α, είχαν υποβληθεί αιτήσεις. Βεβαίως. Τέσσερις στον αριθμό. Στην ΑΔΑΕ. Τέσσερις στον αριθμό. Και στην ΑΔΑΕ. Και απερίφθησαν από τη διαδικασία που προεβλέπεται με απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ουδέποτε έμαθε ποτέ κανείς αν παρακολουθεί το σε αυτή τη χώρα, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Που υπάρχει Ευρωβουλή και μάθαμε. Φέραμε εμείς. Ρύθμιση πλήρους απαγόρευσης λόγω του ούρους ρέις των τουρκικών, της Ρόδου, της υπόθεσης κτλ. Με τη σύμφωνη γνώμη του Πασόκ. Τότε ο κύριος Ράμος διαφώνησε. Κακός λέει. Μα εμπάσχεται τόσο, αυτό είναι όμως το δεδομένο. Με ένα πολιτικό σκεπτικό. Με ένα πολιτικό σκεπτικό. Εντάξει, οκ. Ο κύριος Ράμος διαφώνησε και αρθρογράφησε και έφερε το θέμα, ως αν είναι συνταγματικό δικαστήριο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕ. Απερίφθη η πρόταση του κύριου Ράμου. 4-3, η ΑΔΑΕ αποφάσισε με πλειοψηφία 4-3 ότι η ρύθμιση αυτή είναι συνταγματική. Προφανώς, αν το μείζον είναι συνταγματικό, εσείς το καταλαβαίνετε, το μικρότερο, αυτό που φέραμε το 22, είναι και αυτό συνταγματικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα. Και δίνει δυνατότητα που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Στην Αγγλία δεν μπορείς να μάθεις αν είναι για εθνική. Απαγορεύεται, ας πούμε. Από το MI6, αν σε παρακολουθεί η MI6 για λόγους εθνικής ασφαλείας, δεν θα το μάθεις. Ποτέ. Εκτός αν έχει φίλο James Bond. Στην Ολλανδία, ο οποίος ήταν μέσα στην MI6. Ναι, στην Ολλανδία είναι 5 χρόνια και σε άλλες χρόνες περισσότερο. Εμείς φέραμε αυτή τη ρύθμιση με το συμβούλιο κτλ. Τώρα. Προφανώς η ΑΔΑΕ. Ουσίας δεν μου απαντάτε. Έρχονται στην ουσία. Ούτε θα σας απαντήσει. Επί της ουσίας, ο κύριος Ράμος και η ΑΔΑΕ όχι μόνο μπορεί, οφείλει να κάνει ελέγχους στους παρόχους για τις παράνομες επισυνδέσεις και να βάζει πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν διαδικασίες όπως το έχει κάνει στο παρελθόν, αλλήμον δεν το κάνει. Αλλήμον δεν το κάνει. Εάν η επισύνδεση είναι νόμιμη, πράγμα το οποίο το ξέρει η ΑΔΑΕ και κάνει ένα παιχνίδι εδώ ότι πάει στον πάροχο. Και υπάρχει το παιχνίδι για να μπορεί να γίνει τη διαρροή και να διαχέεται η ευθύνη ποιος την έκανε τη διαρροή για να γεμίζει το ντοκουμέντο σελίδες. Την νόμιμη επισύνδεση την ξέρει η ΑΔΑΕ. Πώς την ξέρει. Οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν. Και εμένα, αν μου τα φέρουν, θα τα γράψω. Σωστά. Για να εξηγούμαστε δηλαδή. Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ το ντοκουμέντο. Άλλο λέω. Εγώ κατηγορώ τη διάχυση. Εμένα, εάν είχα την πηγή κι εγώ, θα την δαχτυλόγραφα. Ναι. Η ψυχή, το δικαίωμα να το δημοσιεύουμε είναι η δημοσίευση. Απλώς η πηγή είπε ότι είμαι έτοιμος να καταθέσω τον εισαγγελέα. Εκλήθη στον εισαγγελέα μαζί με τον κύριο Ματζουράνιο, συγκεκριμένος εκδότης, ναι, και δεν έδωσαν στοιχεία. Μα δεν είναι πηγή ο εκδότης. Ο εκδότης είναι αυτός που μετέφερε αυτό που του είπε η πηγή του.
Εγώ είχα γράψει ένα ρεπορτάζ κάποτε για έναν που τα πιάνε. Με φωνάζει ο εισαγγελέας και του λέω: μπορώ να σου πω ποιος μου το είπε. Φώναξε τον Ζαχαριάδη που λέω ότι είναι αυτό και βρέστα. Κύριε Χατζή, δεν ο κύριος Αλεβιζάτος. Δεν μπορώ να πω. Όχι δικός μας. Όχι δικός μας τη παράταξή μας. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Ο κύριος Αλεβιζάτος, γνωστός συνταγματολόγος, βγήκε και είπε στη συνέντευξή του μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη που δώσανε μαζί από κοινού ότι υποχρεούται ο εκδότης όχι να αποκαλύψει την πηγή του σε εμάς όλους, αλλά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος τον καλεί, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η έρευνα. Ο κύριος Αλεβιζάτος όμως, ναι, δεν συμφωνώ εγώ με αυτό που είπε. Τον επικαλείστε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Σας λέω τι είπε ο κύριος Αλεβιζάτος. Ας είπε και δεν είναι ο Θεός. Όπως είπε, γιατί καταργήθηκε ο δεύτερος εισαγγελέας από το ΣΥΡΙΖΑ το 18, επειδή μπλοκάριζε τις επισυνδέσεις. Είπε πολλά ο κύριος Αλεβιζάτος. Μην διαλέγουμε μόνο τα μισά, να τα πούμε όλα. Πείτε τα και τα υπόλοιπα. Λέω λοιπόν τώρα, γιατί παρακολουθείτε τον κόσμο. Τις νόμιμες επισυνδέσεις τις ξέρει ο κύριος Ράμος, διότι έχει τα τηλέφωνα. Αυτό ρώτησα και εγώ, δεν μου απαντάτε. Λοιπόν. Με πάτε γύρω-γύρω. Δεν απαντάνε από τον Ιούλιο. Γιατί παρακολουθείτε, λέει. Εδώ, κύριε Χατζή, από τον Ιούλιο δεν παρακολουθείτε Χατζή, τον κόσμο. Εάν υπάρχουν παρακολουθήσεις που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για λόγους εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία. Αρχηγών κομμάτων. Προσέξτε, για τον αρχηγό κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη, τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Γι' αυτό υπήρξαν παραιτήσεις, γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση νομοθετική με τον δεύτερο εισαγγελέα, με τον πρόεδρο του. Του ζητήσατε να πάει να μάθει εγώ θα πήγαινε. Αρχηγούγε. Μα πριν λίγο είπατε ότι δεν μπορεί. Εγώ θα πήγαινε. Πριν λίγο είπατε ότι δεν μπορεί. Κατά εξαίρεση, κύριε Ξεκαλάκη, το είπαμε. Αυτό αναιρείστε. Εσείς το ξέρετε. Εγώ διάβασα ένα δημοσίευμα. Ο συγκεκριμένος εκδότης εκλήθη για να το αποδείξει. Αλλά και την κυρία Καϊλή ένα δημοσίευμα διάβασε. Μια στιγμή. Η κυρία Καϊλή υπάρχει ολόκληρη. Πήγε στο λοιπόν. Μα να πάει και αυτό στο δικαστήριο. Ο συγκεκριμένος εκδότης, επαναλαμβάνω. Να γίνει μήνυση ποιος εκεί. Να πάει. Να γίνει μήνυση στο Βαξεβάνη. Ο Γεθά να παραμάθει ποιος θα παραμάθει. Υπάρχει το δημοσίευμα το οποίο δεν έχει διαψευστεί και ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο, σε χώρο θεσμικό, εάν παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ περιμένω, όχι σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σαν Έλληνας πολίτης και βουλευτής Ελληνικής Δημοκρατίας, να ακούσω ένα μεγάλο όχι. Όχι! Δεν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Το μόνο πράγμα δεν που διαψεύστηκε στη Βουλή. Δεν το ένα άκουσα. Πράγμα διαψεύστηκε. Δεν το άκουσα. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν παρακολουθούσε υπουργό. Αυτό ότι πριν παρακολουθεί το κύριος Χατζηδάκης. Πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, όπως λέει και η βίβλος, απεδείχθη το ψέμα του κυρίου Τσίπρα. Αμέσως ο κύριος Ρουμπάτης ομολόγησε, ο ίδιος και μάλιστα εφθαρσός και με παρησία, ότι παρακολουθεί το ο κύριος Πιτσιόρλας επί Τσίπρα και διέψευσε τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης. Για να μην ξεχνιόμαστε ποιος διαψεύστηκε. Υπάρχει περίπτωση κυβέρνηση, κύριε Ζαχαριάδη, από ιδρύσεως, να μην παρακολουθεί κάποιος. Παλιά τους παρακολουθούσαν κατά πόδας, ας πούμε, γιατί δεν είχαν αυτά τα μέσα. Είμαι ο τελευταίος πάντα που θα πει γίνονται αυτά, ότι ναι. Η χώρα δεν χρειάζεται ισχυρές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιους λόγους? Για την εγκληματικότητα. Όχι μόνο. Για τη μαφία. Όχι μόνο. Για τους εξωτερικούς κινδύνους. Εκεί. Ναι. Για οικονομικά εγκλήματα και μια σειρά ξέπλυμα χρήματος, βρώμικες διαδικασίες, ναρκωτικά, ιστορίες, βεβαίως, εντάξει, ναι. Από την περίοδο λοιπόν που πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σαμαράς, σωστά η ΕΕ παρακολουθούσε συνομιλητές που είχαν επαφή με τον κύριο Πιτσιόρλα. Όταν γίναμε εμείς κυβέρνηση, αυτό συνεχίστηκε. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή αυτό το ξέρει. Αυτή η υπόθεση έχει πάει στο δικαστήριο. Το ελληνικό δημόσιο κερδίζει το δικαστήριο και ο Έλληνας πολίτης βγαίνει κερδισμένος. Εγώ λοιπόν ρωτάω. Στο δικαστήριο ή το δικαστήριο της που κάνει ο κ. Πιτσιόρλας. Εκτιλήσετε. Τότε πώς κερδίζει το δικαστήριο? Γιατί σταμάτησε το οικονομικό έγκλημα. Όχι ένα λεπτό το δικαστήριο. Θα σας πω. Όχι, δεν το κέρδισε πήγε κανένας. Πήγε στη δικαιοσύνη. Θα το δούμε. Λοιπόν, το κερδίσει, λέω λοιπόν ότι για τον κύριο Πιτσιόρλα μάθαμε. Γιατί υπήρχε ένα οικονομικό έγκλημα. Δεν τα είπε αυτά. Αυτοί συνομιλούσαν. Βεβαίως, δεν σας είπε κανένα ψέμα. Μας είπε λοιπόν, ότι δεν υπήρχε. Και μάθαμε τον λόγο. Εδώ έχουμε έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος, ο οποίος διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά αυτά που μας λέει ο κύριος Κερίδης, ότι παρακολουθούσαν για λόγους. Να είναι, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να είναι πράκτορας ο κύριος Ανδρουλάκης, να είναι τα συμφέροντα της χώρας. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Ούτε αλλά εγώ. Αφού τον παρακολουθούσαν. Ούτε εγώ. Και δεν μπορούμε να μάθουμε. Μπορούμε. Δηλαδή θα πάει ο άλλος, θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Από τον ίδιο. Θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρετε πόσοι παρακολουθούν. Εσείς θα πηγαίνατε να μάθετε. Τώρα θα σας απαντήσω. Μα εσείς είπατε προηγουμένως. Σας το είπε ο κύριος Ξεκαλάκης. Αλλά θέλετε να κάνετε μία συζήτηση με συνθήματα, κύριε Κερίδη. Ποια είναι συνθήματα? Γιατί δεν μπορείτε. Σας απαντώ. Σας ρωτάνε πηγαίνατε. Θα σας πω. Θα σας πω. Θα σας πω. Και θα ξεπρόστιαζα την κυβέρνηση. Και αν μάθαινα, θα την ξεπρόστιαζα την κυβέρνηση. Θα έβγαινα μετά σε εσάς και επί μία ώρα θα τον χτυπούσα. Εγώ θα ζητούσα, εάν υπήρχε σε βάρος μου καταγγελία, αυτό να γίνει, επειδή είμαι δημόσιο εκτεθειμένο πρόσωπο, να γίνει μπροστά στον ελληνικό λαό, μπροστά στο φως. Γιατί εγώ σε τρεις μήνες θα κατέβω ξανά βουλευτής. Μπορεί να το κάνει λοιπόν, ο ίδιο. Το ξέρω, κύριε Ξεκαλάκη. Τώρα όμως, που λένε γιατί δεν πήγε, τώρα όμως φέρανε μία ρύθμιση που δεν μπορεί να μάθει για χίλιες μέρες. Για χίλιες μέρες που του λέγανε να πάει ο ίδιος. Τώρα το φέρανε για χίλιες μέρες. Όταν του το λέγανε, οι ίδιοι λοιπόν. Επίσης δεν μπορούσε. Οι ίδιοι λοιπόν που του λέγανε πήγαινε να μάθεις ο ίδιος, φέρανε μία ρύθμιση που δεν μπορεί να πάει ο ίδιος και θα πάει σε χίλιες μέρες. Σας εξήγησα ότι όταν του το λέγανε δεν υπήρχε ρύθμιση. Πάμε τώρα. Το κατάλαβα. Λέω όμως ότι αυτοί που ισχυρίζονται αυτό. Εκ των υστέρων, σωστά το είπατε εσείς, φέρανε ρύθμιση. Ναι, διότι δεν θέλουμε ο που Τούρκος, δεν θα μπορεί. Να σας το εξηγήσω. Ο Τούρκος, να τελειώσω εγώ και θα μου ο Μεχμέτ Μουχμούτ Μαχμάτ, δεν θέλουμε χωρίς να υπάρχει ένα περιθώριο τώρα, να πάρει λέει, και να κάνει την αίτηση λέει, και να μάθει. Λέει, αυτό είναι το ζήτημα. Λέει, διότι εμείς ρυθμίζουμε λέει, θέματα. Δεν είναι Τούρκος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μα δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα εγώ αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ ήδη στον κύριο Ανδρουλάκη. Ήσασταν στη Βουλή. Και στου δημοσιογράφου. Μα τελειώσει το επιχείρημά μου, αδιάκοπα. Και θυμάστε τι είπα ω εισηγητή για τον κύριο Ανδρουλάκη. Για το μεγάλο λάθο. Αλλά μην διαμαρτυρήσετε συνέχεια. Τώρα, λέει για την ΑΔΑΕ ότι έκανε το ένα το άλλο κτλ. Ποιοι απάντησαν πρώτα απ' όλα στην ΑΔΑΕ, 16 κορυφαίοι συνταγματολόγοι. Μεταξύ των οποίων ο κύριος Αλιβιζάτος, τον είπε 5 φορές, τον επικαλέστηκε. Ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κοντιάδης. Υπάρχουν και άλλοι 16. Ο κύριος Σωτηρέλη. Πούντι. Και άλλοι. Πούντι. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ο κύριος, με συγχωρείτε, ο κύριος Σπυρόπουλος. Ο κύριος Μανιτάκης. Λοιπόν, δεν είναι 16. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε 16 συνταγματολόγοι. Στην Ελλάδα πιστεύετε όχι, ότι όλοι οι συνταγματολόγοι είναι 16. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι 66. Εγώ είδα λοιπόν. 16 κορυφαίους επιστήμονες, εξαιρετικούς, οι οποίοι είτε σε πολιτικό, είτε σε συμβουλευτικό, είτε σε τεχνοκρατικό επίπεδο, πολλοί από αυτούς τα προηγούμενα χρόνια είχαν βρεθεί στο πλευρό του κύριου Μητσοτάκη και ασκούσαν κριτική στο χώρο το δικό μας για μια σειρά ζητήματα, να λένε δεν ξέρω σε ποιους ότι ούτε ο Κοντιάδης, ούτε ο Λεβιζάτος, ούτε ο Βενιζέλος βρεθήκαν στο πλευρό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν, ο κύριος Βενιζέλος υπήρξε. Ναι. Συν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Αλλά ως αρχηγός κόμματος, όχι ως σύμβουλος του Μητσοτάκη. Κατά την άποψή μου, τα έχουν μπερδέψει όλα. Όταν ο κύριος Βενιζέλος. Δεν στήριξε την Δημοκρατία, ο κύριος Βενιζέλος. Ουδέποτε. Όταν ο κύριος Βενιζέλος. Τώρα προσπαθώ να πω ένα καλό λόγο για τον κύριο Βενιζέλο. Δεν χρειάζεται. Και εσείς δεν με αφήνετε. Δεν τον χρειάζεται ούτως ή άλλως, γιατί ρίξανε τον Γιώργο μετά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολιτικοί, τεχνοκράτες και συνταγματολόγοι. Ότι θα λέγανε καλό λόγο για τον Βενιζέλο. Που η άποψή τους έχει ένταση. Και εδώ βγήκαν και είπαν για αυτά τα οποία μεθόδευσε ο κύριος Ντογιάκος με την αχρίαστη καταδήλωσή του, γνωμοδότησή του, ότι είναι υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και του συντάγματος. Υπάρχει λόγος λοιπόν που στις όριμες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες έχουμε θεσμικά αντίβαρα και ανεξάρτητες αρχές. Ποιος είναι αυτός ο λόγος ότι για να μπορέσει να αναθεωρηθεί, για παράδειγμα, το Σύνταγμα, έχουμε και μια χρονική περίοδο και δύο βουλές, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί η λαϊκή ετοιμιγορία και έστε μία από τις δύο βουλές αυξημένη πλειοψηφία. Για να αλλάξει ένας νόμος με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εντάξει. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Μάλιστα. Και έτσι θα λειτουργεί και η Ελλάδα μετά τις εκλογές. Να ακούσω και εσάς για αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Ζαχαριάδη και κυρίως από τον κύριο Κερίδη. Εντάξει, σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις και αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει. Νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένα. Βέβαια στα σούπερ μάρκετ δεν ασχολούνται με αυτά όσοι μπαίνουν. Σας το είπα εξ αρχής. Με άλλο ενδιαφέρον. Είπατε εσείς, με προκαλέσατε για τις δημοσκοπήσεις, για τις παρακολουθήσεις. Όχι, για και τη δημοκρατία. Αναφέρθηκα και αναγκάστηκα και το έκανα. Στο γεγονός ότι υποβαθμίζει τη δημοκρατία μας. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία υποβαθμίζει τη δημοκρατία μας. Ξέρετε. Τις δημοσκοπήσεις. Δεν το είπατε νωρίτερα. Βεβαίως. Το είπατε χαμηλόφωνα, αλλά εγώ τ' άκουσα όμως. Και μα είναι μια πραγματικότητα. Και επειδή εγώ τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, ό,τι νούμερα και να βγάζουν, βλέπω όμως και τα ποιοτικά
σκέλη των ερευνών. Για τις παρακολουθήσεις. Ναι, ναι, εκεί θέλω να σταθώ, όπου το 70% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι είναι πρόβλημα η παρακολουθήση. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα θέμα, το οποίο ναι. εντάσσεται στα τόσα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει. Και στο τέλος σου λες την ψηφίση και σου λέει η δημοκρατία. Κοιτάξτε, βγάζεις άκρη. Όλα αυτά θα κρυθούν στην κάλπη. Και αυτό που λέτε θα κρυθεί. Όλα θα κρυθούν και στην κάλπη. Και αυτό που λέτε βεβαίως, όμως. Βεβαίως. Όπως τα άλλα και αυτό. Όλα θα κρυθούν στην κάλπη. Έτσι πάει. Αυτονόητα. Όλα θα κρυθούν. Όλα θα κρυθούν στην κάλπη. Μη λέμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη είναι Νέα Δημοκρατία από 39 είχατε πάρει κύριε Κερίδη. Ναι. Πάει στα επίπεδα του 30%. Είναι ένα στοιχείο αυτό. Ότι το κομμάτι το πιο κεντρό, το πιο φιλελεύθερο, το οποίο υπό το φόβο επανεκλογής του κυρίου Τσίπρα ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, έχει γυρίσει την πλάτη. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ και σημαντικό. Και πού θα πάει αυτό το ποσοστό. Και ο λόγος, φιλοδοξούμε να έρθει σε εμάς. Ναι, δεν φαίνεται. Φιλοδοξούμε να έρθει σε εμάς. Δεν φαίνεται. Αυτό είπαμε. Εγώ, αυτό που βλέπω και με τρομάζει, και θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και το συζητήσουμε αμέσως μετά, με τρομάζει πραγματικά αυτό, είναι η αποχή. Συμφωνώ απόλυτα, το έθεσα και πριν. Και μεγάλο θέμα. Για να καταλήξω, αν μου επιτρέπετε κύριε Χατζή, ναι. θέλω να πω το εξής. Ο λόγος που ταράζεται τόσο ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία, είναι γιατί στην πραγματικότητα, μέσα από αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, έπεσε το προσωπείο του Μάλιστα. φιλελεύθερου, του κεντρώου, του δημοκράτη. Ωραία. Και βγήκε μια πιο σκοταδιστική προσέγγιση των πραγμάτων, που προέρχεται από άλλες εποχές, τις οποίες ευτυχώς και εγώ και ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είχαμε ζήσει και πάλεψαν οι γονείς μας, πάλεψε ο ελληνικός λαός για να αλλάξουν. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτή είναι η κρίση σας. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσω. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να συζητήσουμε, κύριοι, μάλλον πρέπει να συζητήσουμε και το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Διότι ο κύριος Ζαχαριάδης βγαίνει, τον παρακολουθώ πολύ στενά. Να ξέρετε. Με τιμά αυτό, σας ευχαριστώ. Σας παρακολουθώ. Του έχετε κάνει αβάντες πολλές. Πάει καλά στη Βόρεια Αθήνα. Βλέπετε, κύριε Ζαχαριάδη. Αρχίζει, υπάρχει εδώ unfair. Βλέπετε, κύριε Ζαχαριάδη. Εντάξει, να το αντέξουμε. Υπάρχει μια προσωπική φιλία. Κοιτάξτε, εγώ τον κύριο Ζαχαριάδη τον ξέρω αρκετά χρόνια από τότε που άρχισε να ασχολείται. Και κάναμε εδώ θα τα πούμε όλα τώρα. Και κάναμε συνεντεύξεις. Εξομολογήσεις. Και έχουμε και σφαχτεί σε συνεντεύξεις. Σφαχτεί. Εγώ είμαι πάντα ενάντια στη βία. Έχει βελτιωθεί. Πάντα. Έχει λιγάκι. Έχει έρχεται από δρόμο. Είναι, έχει καμπύλη μεγάλη ανόδου. Οπότε, είναι από καμπύλη, τώρα αφήστε τις καμπύλες, έχουμε πάρει και κιλά. Από τους καλούς. Πηγαίνετε στα σπίτια στο δεξιά-αριστερά. Έντρομε, και ρίχνετε. Ναι. Τρέχουμε μόνο. Ο κύριος Κερίδης, δεν βλέπετε πώς έγινε, έτσι το γνώρισα εγώ. Ο κύριος Κερίδης ήταν συλφής και ξαφνικά έχει έρθει εδώ πέρα και κοντεύει να φτάσει στον μπάγκαλο. Ελάτε, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο κύκλο αυτής της εκπομπής απόψε. Κύριε Κερίδη, σας βλέπω λίγο χαλαρό με ορισμένα θέματα και στις παρακολουθήσεις λιγάκι που τα κάνατε μαντάρα, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημα επί της ουσίας. Αλλά αυτό... Έναν καλό λόγο δεν έχω ακούσει από εσάς. Μα τι καλό λόγο, αφού δεν απαντήσατε. Είπατε τόσα και τόσα για τον κύριο Ζαχαριάδη, τίποτα. Με βγάλατε και χοντρό πριν. Όχι χοντρό, πάγκαλο στο καλό, δηλαδή. Με καλή έννοια, όχι. Λοιπόν, εκπάβλου. Όχι, όχι εκπάβλου. Ναι, όχι ο Πάγκαλος ο υπουργός. Ναι. Όχι. Λοιπόν, δεν φτάσατε ακόμα. Που υπήρξε μεγάλο κοντεύεται. Μυλό, να πούμε. Τώρα, βγήκε ο Συρίγος και έκανε μια δήλωση. Ναι. Ο συνάδελφός σας για τα ελληνοτουρκικά. Και είπε για τα F-16 να τα πάρουν οι Τούρκοι και τα λοιπά. Βγήκε εδώ στην εκπομπή του. Μάλιστα πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα και τον έβγαλα έτσι, γιατί δεν είχα άλλο τρόπο. Και δήλωσε εδώ και είπε. Ότι εγώ το είπα υπό την έννοια ότι σε βάθος χρόνου θα τα πάρουν τα F-16, αλλά με τον όρο, με τους όρους που βάζει ο Μενέντες. Αυτό είπε. Η δήλωση αυτή, από το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον, έχει δυσαρεστήσει και το Μέγαρο Μαξίμου και γενικότερα τη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλούς συναδέλφους σας. Δεν άρεσε η δήλωση αυτή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πρέπει να λέμε ότι μας άρεσε. Εσάς σας άρεσε, επειδή ασχολείστε με τα ελληνοτουρκικά. Εγώ... Πάρα πολύ. Ναι. Εγώ ναι. Θα σας είμαι τελείως ξεκάθαρος. Θα το δω αυτό αν είστε ξεκάθαρος. Προφανώς ήταν μια τυχή στιγμή.
και στο χρονισμό της και στην έκφραση. Γι' αυτό και έδωσε τις εξηγήσεις στη συνέχεια ένας άνθρωπος εγνωσμένου κύρους. Εγώ τον ξέρω τον Άγγελο πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε μαζί εδώ λίγο πιο πάνω. Δεν είπα το αντίθετο. Στο Πάντιο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι όροι και οι προποθέσεις. Το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν παίρνει τα F-16. Όλη αυτή η κουβέντα η οποία έχει γίνει και πρωτοσέλιδα στον τύπο είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ποιο λέτε? Διότι αν δημοσιεύεται ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πίεση της κυβέρνησης Biden είναι δεδομένη, το ξέρουμε. Αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολή του State Department προς το Κογκρέσο. Όμως εκεί υπάρχει ο Μενέντες. Για να μην λέμε πολλά, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, σε θέματα που πραγματικά τυχαίνει να γνωρίζω. Όλα αυτά αφορούν το μετά τις εκλογές. Δεν αφορούν τώρα. Τουρκικές. Προφανώς. Οι Αμερικάνοι ζουν με τη φρούδα ελπίδα ότι ο Ερντογάν θα χάσει. Ότι ο Ερντογάν θα χάσει. Έχουν αυτή την ελπίδα, η οποία σε ένα βαθμό μπορεί να είναι φρούδα. Ας μην το πούμε ότι δεν το ξέρουμε. Είναι, δεν το ξέρουμε. Αλλά θέλουν να δουν τον επόμενο και θεωρούν ότι με τον επόμενο μπορούν να κάνουν μια πολύ καλύτερη διαπραγμάτευση. Τα έχουν χαμένα με την Τουρκία και όλο αυτό που γίνεται με τη Σουηδία, τη Φιλανδία, διότι τώρα το παιχνίδι έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και υπάρχει ένα εξαιρετικά εχθρικό, προφανώς, εχθρικό κογκρέσο. Ωραία. Το οποίο αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του 2022, έτσι κλείνει η εξωτερική πολιτική. Με την παρουσία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και την ιστορική ομιλία, το Κογκρέσο αναδεικνύεται ως ο κρίσιμος παίκτης, εκεί που δεν έπαιζε ρόλο. Κανένα. Ο κρίσιμος παίκτης στα ελληνοτουρκικά και βάζει φρένο. Τα F-16 και κλείνω, πρέπει να ακουστεί αυτό στην ελληνική τηλεόραση, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ για την Τουρκία. Διότι χωρίς F-16, άλλο τα F-35, άλλο, ναι. Που είναι μπιζού, που είναι η επόμενη γενιά κτλ. Πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Χωρίς F-16 η Τουρκία δεν έχει αεροπορία. Χωρίς αεροπορία δεν έχει επιθετική δυνατότητα. Η αεροπορία είναι το κρίσιμο όπλο. Το F-35 είπατε είναι μπιζού. Είναι πιο... της επόμενης γενιάς. Αλλά το βαρύ, το πραγματικό. Γιατί θα πάρουμε μπιζού, ο κόσμος δεν έχει να φάει, πάμε να πάρουμε μπιζού. Να μην πάρουμε F-35. Μπιζού να πάρουμε. F-35 να μην πάρουμε. Α, πάρουμε μπιζού. Απαντήστε μου σε αυτό, σε μένα, όχι στον κύριο Κερίδη. Να εσάς κοιτάω. Να μην πάρουμε F-35, κύριε Ζαχαριάδη. Να πάρουμε όσα όπλα χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Ωραία, με λοιπόν, όχι. Κλείνω, όχι. Κλείνω με αυτό. Τα αγοράζουμε κάθε μέρα μπιζού. Εγώ κλείνω με αυτό. Τα F-35 είναι ένα υπερόπλο της Αμερικάνικης βιομηχανίας που στήχησε 1 τρισεκατομμύριο η ανάπτυξή του, για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, και το οποίο θα κυριαρχήσει τα επόμενα 50 χρόνια, από τώρα μέχρι το 2070. Τα F-16 όμως, που είναι ο πυλώνας της τουρκικής αεροπορίας, όπως και της ελληνικής, χωρίς τον εξυγχρονισμό τους, η Τουρκία μένει καθυλωμένη στη δεκαετία του 80 και του 90. Και ξεδοντιάζεται. Είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το οποίο πετύχαμε όχι μόνοι μας. Έχει να κάνει με τους S-400, έχει να κάνει με τους Κούρδους, με τους Αρμένους. Με τη Φιλανδία, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά και με την Ελλάδα. Μου απαντήσατε για τον κύριο Συρίγο. Παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς γιατί το χρεώνετε αυτό στην κυβέρνηση? Όπως είπε, ήταν μια άστοχη δήλωση και άκερη, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα ενός βουλευτή. Την εξήγησε στη συνέχεια. Άλλο, αλλά και... η κυβέρνηση ελληνική. Όχι ενός βουλευτή, ενός υπουργού. Σε άσχετο υπουργείο. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ναι, μέλος της κυβέρνησης. Ναι, κύριε Ξεκαλά. Ναι, εντάξει. Αλλά εδώ λέμε για την κυβέρνηση. Υπάρχει υπουργός εξωτερικών, υπάρχει υπουργός άμυνας, υπάρχει πρωθυπουργός. Δεν είδα να υπάρχει. Ορίστε. Θέλω να απαντήσω και στα δύο ερωτήματά σας. Πρώτον, ό,τι εισηγήσεις υπάρχουν από τα επιτελεία για αγορά εξοπλισμών πρέπει να γίνονται. Τελεία. Δεύτερον, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τα ζητήματα της άμυνας. Αλλά δεν τις ψηφίζουν. Των σχέσεων. Τις φέρνουμε εμείς τις εισηγήσεις των ενόπλων. Αλλά δεν τις ψηφίζουν. Έχετε αυτή την πολύ κακή συνήθεια. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Να διακόπτεται. Λέει εμείς ότι πρέπει να γίνονται, αλλά δεν ψηφίζει. Ψηφίσαμε. Να το πω, σας ευχαριστώ. Δεν ψηφίσαμε τις υπερβάσεις. Mm-hmm. Τα όπλα δηλαδή, τα οποία δεν εισηγήθηκαν τα επιτελεία και πήρε την απόφαση ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε από πού τα εισηγήθηκαν, να τα αγοράσει. Ό,τι όπλα. Τις φρεγάτες δεν εισηγήθηκαν, 20 χρόνια τις εισηγούνται για να τα μαθαίνουμε. Ό,τι... Κύριε Κερίδη, μπορείτε να μην διακόπτε. Αφήστε με από τη γνώμη, μπορεί να είναι λάθος. Να την πει. Να ξέρει κακό. Είμαστε κυβέρνηση. Όταν κάποιο κάβει το λάκκο, πρέπει να τον αφήνει να προχωράει. Έτσι. Εντάξει, αφήστε, μπορεί να πέσουμε στο λάκκο με την ησυχία μου. Είσαστε μέσα ήδη. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Το δεύτερον, τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά, των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι θέματα μικροκομματικής, μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Συμφωνώ σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τοποθετήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης του και είπε ότι αυτή είναι η κόκκινη γραμμή τώρα που είμαστε κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία κτλ. Εμείς το κρατάμε αυτό. Και θέλουμε αυτό το πράγμα να είναι μία θέση η οποία θα είναι απαραβίαστη από όλους.
παρακολουθούμε τη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλουμε υποστήριξη από τα όλα τα διεθνή κέντρα για να μην προχωρήσει η Τουρκία σε αυτό. Εκφράζουμε όμως την έντονη ανησυχία μας, διότι 9 μήνες μετά από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, στην άτυπη συνάντηση, βιώσαμε μία άνευ προηγούμενη. Λέτε άλλα πράγματα από αυτά που σας ρώτησα όμως. Προσπαθώ να απαντήσω με τον τρόπο μου, παρακαλώ. Δεν είναι αυτό δικαιολογία, προσπαθώ να απαντήσω με τον τρόπο μου και ναι. Μου λέτε, και ο κύριος Κερίδης το έκανε. Και μου λέτε άλλα. Άντε δηλαδή... πάλι ο κύριος Κερίδης, τέτοιο μένος. Επικεντρωθείτε εδώ τώρα στην κριτική. Ναι, επικεντρώνουμε. Λοιπόν, δεν μου απαντάτε. Τι? Εσείς πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επίσημα υπέρ της να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία? Αυτό δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τελεία. Αυτό αν είναι, αυτό θεωρείς αυτονόητο, εσείς κύριε το ίδιο? Χατζή. Να απαντήσω. Βεβαίως. Το θέμα όμως που είναι πού είναι πραγματικά οι συζητήσεις. Αυτό γιατί δεν το... ο κύριος Συρίγος λειτουργήσε ως... Άκουσα έναν άνθρωπο από την Ομογένεια να λέει ότι αυτά που είπε ο κύριος Συρίγος δεν τα λένε ούτε οι Τούρκοι πράκτορες. Εντάξει, ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλω να το πιστέψω. Ο κύριος Συρίγος είναι ο πράκτορας τώρα. Εντάξει. Μα το λέω επειδή δεν το πιστεύω. Μια δήλωση την οποία διόρθωσε. Λέω λοιπόν. Για να πω ότι δεν την πιστεύω. Άμα την πίστευα θα έλεγα το πιστεύω. Όχι, δεν θα το λέγατε. Λέω λοιπόν. Είστε ας πούμε εκλέπτες, αλλά δεν το πιστεύω. Μπράβο, χαίρομαι που δεν το πιστεύετε. Εγώ δεν το έχω ακούσει για σας, αλλά και να το ακούσω πάλι θα το αντικρούσω. Λοιπόν. Είναι ετοιμόλογος. Να μιλήσουμε κι εμείς. Καλώς είναι. Καλώς. Θα το βάλουμε. Σας ευχαριστώ. Και άλλο καλό. Να μιλήσει και ένα κόμμα που στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το κόμμα το δικό σας ξεκίνησε ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και μας φέρατε καπέλα ΕΟ, ΝΑΤΟ συνδικάτα. Το κόμμα το μας φέρατε τα ΝΑΤΑ, μας φέρατε τους εξοπλισμούς. Που άλλαξε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Όχι, άλλο. Ένα λεπτό. Άλλο είπατε. Άλλο για την εξωτερική εγώ σας πολιτική μιλήσατε. Όχι. Μιλήσατε την εξωτερική, για την εξωτερική πολιτική, λοιπόν, πολιτική. Για τα υπόλοιπα με χαρά να τα κουβεντιάσουμε και να συμφωνήσουμε. Και για την εξωτερική πολιτική πετύχαμε, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσοδο της χώρας μας δεν είναι. Στην ΟΝΕ, κύριε Κάτσα. Ναι, αλλά και μια φιλονομική δεν βλάπτει. Λοιπόν, μπήκαμε από στην ΕΕ. Προφανώς. Επί εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τι πράγματα έκανε αυτός. Και άλλα τόσα έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα οποία άλλαξαν τη ζωή. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε τη ζωή όλων των Ελλήνων. Είναι συμφωνώ, ο κορυφαίος πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα. Τώρα. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να έχω ούτε αυτή την εκτίμηση δηλαδή. Ούτε αυτή την εκτίμηση δεν μπορούμε να έχουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πάνω από τον Καραμαλή. Προφανώς. Είναι νωρίς. Με τα πολιτευτικά είναι ο κορυφαίος πρωθυπουργός. Είναι νωρίς. Θα σας πω κάτι. Αφήστε με να έχω την άποψή μου. Εγώ δεν σας είπα να μην πλειονότητα του ελληνικού λαού. Σας είπα εγώ να μην την έχετε. Ο κύριος Κερίδης. Αυτό φταίει. Εγώ δεν τι φταίω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μας πήγε στο 8. Λοιπόν, προσέξτε. Όχι. Ο ελληνικός λαός ο αγνώμων. Ο οποίος δεν τα ισχυρίζεται. Δεν πειράζει να σταματήσει. Δικαίωμά του είναι του ελληνικού λαού να παίρνει τις αποφάσεις. Προφανώς είναι δικαίωμά του. Εγώ για την εξωτερική πολιτική δεν θα μπορούσα να απαντήσω λοιπόν σε αυτό το θέμα. Στην εξωτερική πολιτική μπάζεται. Στην εξωτερική πολιτική δεν μπάζουμε καθόλου. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εμπάργκο όπλων, ξεκινώντας πρώτα από την δική μας ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και κάτι το οποίο και βεβαίως έχει κάνει πολύ μεγάλη. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Ναι, ξέρετε γιατί δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Τσίπρας, όταν πηγαίνουν στις δικές τους ομάδες, δεν λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα. Εμείς πάμε, δεν πάμε σε άλλη. Από εκεί, όχι. Έρχεστε στους παρατηρητές και κυβερνητικούς. Αλλά μαζί μας. Ο Σάντσερ στην Ισπανία τι κάνει. Λοιπόν, ο Σόλ στην Γερμανία, όλοι είναι τη σοσιαλιστική ομάδα. Εκτός από αγένεια, είναι και αντιδημοκρατικό να μην αφήνεται να μιλάει κάποιος. Καλά, μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Μεγάλες κουβέντες. Μεγάλες αλήθειες είναι αυτές. Συνεχίστε. Δεν πειράζει. Εδώ έχει ζαλιστεί όλος ο ελληνικός λαός με αυτά που μας έχετε κάνει τόσα χρόνια τώρα. Πλάκα μου κάνετε. Ποιο θα σα έχει κάνει. Η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, έχει υποβαθμίσει. Ζωή μας. Συνολικά είναι η Δημοκρατία. Βέβαια. Γιατί δεν είναι. Δεν ψηφίζουν όλοι μαζί τα νομοσχέδια. Συνολικά το 1974 που ξεκίνησε. Έλεγα λοιπόν. Γιατί είναι στο 19 στην όχι, λέω, σας. Γιατί βλέπω μια λοιπόν, στροφή. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν. Μη σα δω μαζί έλεγα λοιπόν ότι από τη μία υπάρχει η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Ατυχή το δέχομαι. Απ' την άλλη, υπάρχουν όμως και αναρτήσεις συμβούλου του Πρωθυπουργού, όπου ανέφερε το ψευδοκράτος ως βόρεια. Ποιος είναι αυτός? Τουρκική. Δεν το θυμάμαι το όνομα τώρα. Ούτε εγώ ξέρω ποιος είναι. Δεν το θυμάμαι το όνομα. Ο Νίκος Τζάφος, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Εξαιρετικός επιστήμονας.
Τσάφος. Πολλές ατυχίες μαζεύονται, τσάφο, κύριε Χατζή. Τσάφος, ναι. Πολλές ατυχίες. Έκανε τσάφο, κύριο Τσάφο. Πολλές ατυχίες. Ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα ενεργειακά. Πολλές ατυχίες και αλλά, μάλλον. Τι σου λέει τώρα εδώ. Ναι. Όλα αυτά αντανακλούν και στην εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Τι αντανακλά. Άρα λοιπόν. Δεν βλέπω εγώ λοιπόν, τώρα οι Τούρκοι τους παίρνουν και πολύ σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν. Ούτε οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να είναι παντελώς ανίκανη στο να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αντιθέτως πράττει το αντίθετο, τουλάχιστον όμως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσε να λειτουργεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, ακόμα και στην Ουκρανία στο πώς λειτουργήσε, θα μπορούσε να συγκαλεί συμβούλια πολιτικών αρχηγών, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια διάθεση να υπάρξει αραγές μέτωπο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή είπατε τη μαγική λέξη. Υπάρχει θεσμός στη χώρα μας, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Πιστεύετε. Υπάρχει θεσμός. Πιστεύετε. Έχει συγκληθεί στο παρελθόν. Σας ρώτησα εγώ άλλο. Έχει συγκληθεί. Όχι, δεν σας ρωτάω. Υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας ρωτάω, υπάρχει θεσμός. Δεν είναι θέμα θεσμού. Υπάρχει είναι θέμα Βουλή. Το πώς. Είναι στη θέμα. Βουλή λέγονται όλα. Ακούστε, δεν θέλω στη Βουλή κρυφά λέγονται και όλα. Πήγε. Μα δεν είναι κρυφά. Πάμε τι είναι. Είναι η διάθεση. Αφού δεν υπάρχει. Είναι ούτε, η διάθεση. Δεν έχουν κάτσει, κύριε Ξεκαλάκη, τώρα. Κύριε Χατζή. Δεν υπάρχουν ούτε πρακτικά. Αναφέρεστε. Εγώ θέλω στη Βουλή. Αναφέρεστε στη Βουλή. Σε ένα κόμμα. Τι μου το λέτε τώρα. Μένα. Ψηφίζει και τους εξοπλισμούς. Άλλο, και λειτουργεί άλλο με τελείως διαφορετικό μου τρόπο. Μου λέτε πολιτικών αρχηγών και σας λέω ναι. Δεν υπάρχει θεσμός. Σας λέω ότι δεν μπορεί όπως η πρόσκληση να γίνεται που έκανε σήμερα εν κρυπτό εξωτερική πολιτική. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εξωθεσμικό. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται εν κρυπτό εξωτερική πολιτική. Σας θυμίζω ότι στο θέμα Βουλή, της Ουκρανίας, λοιπόν. Στο θέμα της Ουκρανίας Βουλή. Φύγανε όπλα από τα νησιά μας, αποστρατικοποιούνται δηλαδή τα νησιά μας, μα αφοπλίζονται. Δεν πήγαν άλλα. Όχι. Δεν έχουν και πάει άλλα. Άλλα διαφορετικά. Λοιπόν, λοιπόν για να πάνε στην Ουκρανία. Και το μάθαμε. Το μάθαμε και ξένους. Να τα στείλουμε φωτογραφία και τους πήγανε πυροβολικά και πήγανε μεταγωγικά. Ναι. Ναι. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ. Δεν ασχολούμαι με τα όπλα. Εγώ είμαι εναντίον. Άρα λοιπόν καλό είναι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να λειτουργούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης. Μένα, εγώ σας σταμάτησα. Σας λέω κάτι το οποίο εμείς το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Συγγνώμη, σας σταμάτησα για το θέμα των πολιτικών αρχηγών. Είναι τόσο αστείο να το ακούω γιατί. Δεν είναι αστείο. Σας εξήγησα. Δεν υπάρχει θεσμός. Ό,τι είναι εξωθεσμικό, εμένα δεν με εκφράζει σαν πολίτη. Δεύτερον, ας πούμε ότι πάνε. Συζητάνε, ο καθένας βγαίνει και λέει το δικό του. Δεν υπάρχουν πρακτικά. Ενώ στη Βουλή, αυτά που είπατε, τα θέματα όλα. Στη Βουλή. Γιατί σας ψηφίσαμε. Δεν σας ψηφίζουμε να είστε στη Βουλή. Στη Βουλή, λοιπόν, εκεί που είστε. Ό,τι είναι να συζητηθεί δημόσια και πρέπει να συζητηθεί, να συζητηθεί. Και μετά ας καλέσει τον Τσίπρα, ας καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ας καλέσει τον κύριο Βελόπουλο, ας καλέσει τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βαρουφάκη, όποιον θέλει ο Πρωθυπουργός να το πει. Τι παραπεί πολιτικών αρχηγών να πούμε. Το κουκουέ δεν πάει. Τι κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Όχι, εμείς θεωρούμε ότι. Δεν πάει. Όχι, πάει. Ναι. Αυτό ίσως είναι το πρόβλημα, ναι. Α, δηλαδή, επειδή ένας εκλεγμένος πολιτικός αρχηγός με τον οποίο προφανές μα δεν χρειάζεται, μα είναι η Βουλή, τα λέει εκεί. Εντάξει, τα λένε εκεί όλα. Δεν υπάρχει λόγος. Εκεί τα ακούνε και οι βουλευτές. Και ύστερα συζητάμε για το πώς θα προκύψουν προγραμματικές συγκλήσεις. Μα δεν υπάρχει. Τι προγραμματικές συγκλήσεις. Συζητάμε τώρα. Αν δεν μπορεί να υπάρχει. Εσείς αν δεν μπορούμε να υπάρχει. Αν δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι συζητάμε τώρα. Μα πώς αφού λέει άλλα. Από αυτά που λέτε εσείς. Ψηφίσανε καταρχάς τους εξοπλισμούς που εσείς δεν ψηφίσατε. Εμείς δεν ψηφίσαμε την υπέρβαση των εξοπλισμών. Και αυτοί την ψηφίσανε. Αλλά αυτοί ψηφίσαν τα ναυπηγεία. Δείτε τώρα το τουρλουμπούκι. Αυτοί ψηφίσαν τα ναυπηγεία να ξανανοίξουν για να γίνουν οι κορβέτες και τα υπόλοιπα, οι Ελευσίνας και Σκαραμαγκά. Εκείνοι δεν τα ψηφίσαν. Καλά, δείτε εσείς τα κάνετε με το κόμμα σας. Γίνονται, κάνουν τέτοια. Που έχετε μέσα. Έχουν μπερδευτεί. Τέσσερα κόμματα συσκευασία του ενός με συγκολητική. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Πράγματι, θα ήταν σε έναν ιδανικό κόσμο. Σύριζα. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Μακάρι να σας. Θα ήταν ιδανικό η αρχηγή των τριών κομμάτων εξουσία κατ' εξοχή. Δηλαδή, με συγχωρείτε, με προκαλείτε τώρα. Ευελιξία, τι ευελιξία, κύριε Ζαχαράδη. Όταν τη μία μέρα. Προχωρώντας και αναθεωρώντας. Έρχεται και αναθεωρώντας. Ναι. Προχωρώντας και αναθεωρώντας. Δηλαδή αυτές είναι οι αρχές σας και αν δεν μας αρέσουν, έχετε κι άλλες. Αυτή η δουλειά κάνουμε είναι τώρα. Είναι άλλο να πιστεύει σε ένα σύστημα αξιών και να προσαρμόζεσαι. Σας τα έχω ξαναρωτήσει αυτά. Περίοδο στην οποία πήγατε και είπατε δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε τα 600 ευρώ για τους αστυνομικούς, μάλιστα. Βλέπετε, με το τομέα εξωτερικών. Να μου επιτρέψετε. Παρακαλώ.
υπήρξε επιχειρηματολογία στο ραδιόφωνο σε μένα. Ναι. Γιατί δεν το ψηφίζετε, γιατί λέει το δίνει τώρα που είναι του Γρηγορόπουλου. Προεκλογικά. Ναι, και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι εσείς, λέμε για εσάς. Γιατί λέω για Γρηγορόπουλο και αυτό και τα λοιπά. Και εκφράζει και το κόμμα μου στο Μάρξη εσωτερικών. Δεν το ψηφίζουμε, λέει. Μετά από λίγη ώρα βγαίνει ότι έγινε λάθος. Και κοτσάρατε και 2-3 ακόμα επιδόματα. Μετά, εδώ σε αυτό το τραπέζι, στέλεχος δικό σας, λέει. Μα έστω και ένα ευρώ να δώσουν να το πάσα. Να πω εγώ τη θέση αρχής. Μου επιτρέπετε. Λεπτό. Είναι αυτό που θα το ψηφίσουμε. Και, Χατζή, και μετά δεν το ψηφίζετε. Αυτά είναι λεπτομέρειες λοιπόν. Μπροστά στη μεγάλη Κολοτούμπα. Ποια. Εδώ δεν μιλάμε για την απόλυτη Κολοτούμπα το 2015. Γίναμε εδώ. Είναι γονιδιακή η Κολοτούμπα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω. Είναι άλλα ντάλα. Δεν το έχουμε και καταλάβει. Μετά την Κολοτούμπα τι έγινε. Είναι από εκεί. Αλλά είναι και από εδώ. Μνημόνια. Δεν το έχουμε καταλάβει. Εκλογές δεν γίνανε. Εκλογές δεν γίνανε. Τα λέει και με σοβαροφάνεια. Έτσι το λέει την κασέτα, την έχουμε παίξει, την γιατί ξέρουμε. Δεν γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Και αυτό ακύρωσε την Κολοτούμπα. Δεν γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Επειδή ο λαός τοποθετήθηκε μετά τα δημοψηφίσματα και μετά το μνημόνιο. Την αντίφαση, όλα τα κουβαλάμε. Όλα τα κουβαλάμε. Αντίφαση, δεν αρνούμαστε την, εμείς στο παρελθόν μας. Λοιπόν, την κουβαλάτε την αντίφαση. Γίνανε εκλογές στο Σεπτέμβριο του 2015. Γιατί είναι ξύλινος. Χωρίς επιχειρήματα. Μα λέω γίνανε εκλογές. Προφανώς γίνανε εκλογές. Και θα ξαναγίνει. Τις κερδίσαμε τις εκλογές. Και έκτοτε τις κερδίσαμε τις εκλογές. Ωραία, τι πρόβλημα έχετε. Έχετε πρόβλημα εσείς ή εμείς τι πρόβλημα. Διότι γονιδιακά έχετε μέσα σας ενσωματωμένη την αντίφαση. Το είπατε και πριν. Κύριε Ζαχαριάδη, μια τελευταία φράση. Καμία. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας εκεί που ήταν το 19. Ορίστε. Υποβρύχια χωρίς το πείσμα. Πώς το λέτε αυτό. Μοιράς χωρίς συντήρηση. Πώς το λέτε αυτό. Γιατί έχει γίνει κοσμογονία. Δεν είναι σωστό. Καταλάβετε. Δεν σταματήσουμε. Γιατί είναι κρίμα που θα μένουμε. Και μακάρι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, αλλά χωρίς θέατρο και χωρίς ξύλινο. Μα τι να συνεννοηθούμε. Και εμείς παραδώσαμε κάτι από 15. Ωραία. Ελπίζω να εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως απόκριες. Σας εύχομαι μέχρι επιτυχία. Απόκριες και Υπουργός Άμυνας απόκρια. Ο οποίος τη μια θα ντυθεί η Αλεξανδρική και την άλλη Λαμκατζής, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Επί των ημερών μας, επί των ημερών της, ο Υπουργός Στεφανή, να είναι καλά. Εγώ μιλάω για τον Υπουργό Άμυνας. Απόκριες, για τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Στεφανής που ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο κύριος Καμένος που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ. Και πήρε το διαμάντι. Για να μιλήσω με όρους κοσμοτοπολίου του Μπιζού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Σας προσωπική επιτυχία στις ενδιαφέρειες. Και να πάνε όλα καλά. Οι δύο σας βλέπω τώρα, δεν ξέρω εσείς τα κάνετε εκεί. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Όλα καλά. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο βράδυ σας. Καλό σας βράδυ, αύριο το πρωί 9:30 ώρα εδώ.